Γεια σας παιδιά, ένα ακόμα Καλησπέρα. επεισόδιο του Greece's Most Hated. Εδώ με τον Πέπη για αρχή θα έρθουν Ινσάλα Ινσάλα. η Νεφέλη και ο Λεντάκης. Ο Κωστής μας έδωσε το άκυρο, εντάξει, είχε αγώνες, ταξίδευε, μόλις γύρισε, είναι κουρασμένος, εντάξει, καταλαβαίνω απόλυτα. Μπορεί να κάνει και 7 ώρες ταξίδι, είναι και οριστιάδα αυτός, τρελό ταξίδι. Να φτάσει τώρα, σκέψου, τι είναι, Δευτέρα βράδυ. Χάσει τις μέρες. Παιδιά, είμαι one week out κι εγώ. Οπότε είμαι λίγο ζαζά. Αλλά One week, πού είσαι. ορίστε. Πού είσαι, one week out. Είμαι one week out από Βουδαπέστη. Βουδαπέστη που θα πάω με τον κύριο Body Mass. Κύριο Ναι. Κωνσταντίνο. Και τον Ράλι. Έχουμε ξαναπάει Μιλάνο. Πέρσι μαζί, ήμασταν ωραία παρεούλα. Ούσταρα. Και χαίρομαι. Χαίρομαι να πάμε να δούμε την Βουδαπέστη. Και που ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Νομίζω. Μα Τώρα λέω και μαλακή. ιστορική αναδρομή. Ρε μπρο, τώρα στο πρέπει βλέπω πολλά ντοκιμαντέρ. Και ανιμέ. Όλα τα ανιμέ τα τελείωσα όλα και τώρα βλέπω τέτοιο. Να μορφωνόμαστε και λίγο, ξανά λίγο ιστορία. Γιατί Έτσι, έτσι, έτσι. επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, αυτό το σουκού είχαμε το Mr. Μην Olympia. ξεροδείξε. Είχαμε Mr. Olympia. Αλλά ποιο το γαμάει το Mr. Olympia, γιατί είχαμε το Mr. Odyssey, το ελληνικό Mr. Έτσι. Που είδα είχε πολύ κόσμο, είχε και πολλές συμμετοχές, είδα πάνω με 150, είχε θεατές πολλούς, είχαμε τον Γεμάτο. Πέπι, boots on the ground, δεν ήταν on stage, οπότε μπορεί να μας δώσει ένα καλύτερο view έτσι, του αγώνα, του vibe και όλα αυτά. Ήθελα να είμαι κι εγώ εκεί, ρε φίλε, ζήλεψα όταν είδα τα παιδιά, αλλά μετά είδα στην Classic Physique ποιος κέρδισε και είπα καλά που δεν πήγα, αλλά θα τα πούμε μετά. Πέπι, για πες τις εντυπώσεις. Λοιπόν, καταρχήν, να πάμε λίγο από τις γυναίκες. Είχε πάρα πολύ ωραίες κοπέλες στον αγώνα αυτή τη φορά. Είχε 2-3 συμμετοχές φανταστικές. Πινελόπη, λες, ήταν πάρα πολύ καλή κοπέλα. Η Τελόπη που έλεγε η Εφρέμη, ε. Ναι, πάρα πολύ καλή. Ήταν καλή. Πού είναι, Για τα ελληνικά δεδομένα ήταν τρομερή. την έχει εδώ αυτή που κέρδισε. Καράγκη είναι αυτή. Ναι. Είναι εδώ. Και αυτή ήταν πάρα πολύ καλή. Overall πήρε, νομίζω. Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακή. Πάρα πολύ Ναι. εντυπωσιακή. Έχει το κόλλο, έχει τα πόδια, έχει το Ήταν στρατ. και ωραίο, ωραίο κομπάσιο. Και άλλες δύο κοπέλες ήταν φανταστικές. Ναι. Η αριστερή εδώ, η Αλεξάνδρα, είναι με το Σωτήρι. Δεν ξέρω. Και δεξιά είναι ο Πάρα πολύ Κόξουλο. potential, αλλά δεν ξέρω. Λίγο underwhelming από αυτά που έβλεπα στο prep ή στο off season. Έχεις κλασικά τώρα Εντάξει. λίγο. Πρώτο αγώνα νομίζω ήταν, πρώτο prep. Νομίζω είχε Πολύ και καλή, πολύ καλή. πολλού μήνε prep. Αλλά εντάξει, πάρα πολύ καλή εμφάνιση, ναι. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Αλλά άξια η νικήτρια. Νομίζω ήταν, δεν ήταν τόσο close. Το conditioning πέτυχε πάρα πολύ καλά και γενικά και η αδερφή της πολύ καλό πικ, δηλαδή Ναι, ναι. με την Ελένη, δεν είναι, το Ναι, πιστόλο. και οι δύο είναι με την Πάρα Ελένη. πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά, respect. Respect, respect, respect. Εδώ έχουμε το stage, δεν έχει τον κόσμο, θα δώσω. Ήταν γεμάτο αυτό, Πέπε. Τίνκα. Τίνκα. Βέβαια, ο αγώνας κράτησε πάρα πολλές ώρες και ο κόσμος στο τέλος ελάχισε. Τόσο κρατάει. Δηλαδή, ξεκίνησε 4, από ό,τι κατάλαβα, 3,5-4 και τέλειωσε 12,5. Τι έχω να πούμε για Bet's Physique. Δεν την πρόλαβα την κατηγορία. Μόλις εγώ πήγα, ήταν που έβγαινα η Classic Physique. Τους έχασα. Εδώ ο νικητής είναι ψηλός, εντυπωσιακός, ωραίο στήθος, ωραία abs. Τώρα από τις προηγούμενες φωτογραφίες θα έλεγα OK, κονίσιο θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αλλά τώρα εδώ σε σύγκριση που βλέπω με τους άλλους είναι μια χαρά. Ναι, έχει και δύο ωραία παιδιά. Έχει. Ναι, Είχε και... πάρα πολλά παιδιά στη Junior και, ήταν το, και εκεί ήταν πολύ ωραίος αγώνας, φίλε. ναι, εντάξει, τα πιτσιρίκια πάντα είναι με τις και οι δύο είναι πάρα πολύ καλοί. Είναι πολύ καλοί και οι δύο. Είναι close. Λοιπόν, και εδώ έχουμε το surprise του αγώνα. Τον κύριο δεν τον ξέρω. Τέλης. Θέλει να μην το λέγεται. Τέλος, τέλης Ανθρωπόπουλας. Ανθρωπόπουλος, αν το λέω σωστά, συγγνώμη. Ναι, Τέλης. ανθρώπινο. Φίλε μου, Έχω δεν τεμπέλ. σε ξέρω. Με έστειλε ο Λόρντ απλά φωτογραφίες δίπλα στο λεντάκι. Και ο Πέπε, να, εδώ. Και λέω, Ναι. είναι αυτός και τι conditioning έχει φέρει. Το λεντάκι έπαιξα μαζί πριν 2-3 εβδομάδες. Ξέρουμε πόσο φέτες είναι. Λοιπόν, είναι 2 level παραπάνω το παιδί. Κοίταξε, από condition, φίλε, το παλικάρι ήταν εξωφρενικό.
Δηλαδή τα πόδια Ωραία. του δεν ήταν μεγάλα. Είναι μικρά. Αλλά ήταν κομμάτια. Φέρονται μεγάλα Το γιατί. βάκουμ το έπαιρνε μέσα στο πνεύμονα. Δε, που είναι νομίζω 50% της βαθμολογίας κιόλας. Ναι, μετράει πάρα πολύ, πάρα πολύ Α, το δούμε, άμα βάκουμ. τιμήσει ο κύριος Λεντάκης μπορεί να δώσει και Και αυτός. ενώ στα κιλά το παιδί ήταν πολύ λίγα σε σχέση και με το λεντάκι, ήταν λίγα. Ναι. Είχε πάρα πολύ detail και condition, πάρα πολύ. Φαίνεται εδώ, δηλαδή σε side chest. Πάει, Ναι, βέβαια. εδώ είναι πιο θήκο ο λεντάκι. Είναι πιο thick, αλλά πάλι το δίνω στον τέλειο. Είναι το Ναι. condition. Είναι μεγάλη, μεγάλη διαφορά. Και είναι Πρακτική. condition το εντάξει, είναι πολύ condition. Δεν είναι τόσο καλά peak όσο ήταν στη Σουηδία, αλλά δεν το είδα, δεν ήμουν εκεί, τώρα δεν Κοίτα, ξέρω. να σε πω πώς έγινε, επειδή ήμουν live. Για πέ. Πέρασαν πάρα πολλές ώρες και ο Λεντάκης πρέπει να πέσει όσο πέρναγαν οι ώρες. Ήταν λίγο καλύτερος δηλαδή πριν. Θα μας πει ο ίδιος, θα μας πει ο ίδιος. Θα έρθει. Γιατί παίζει Queen. άλλες τυπώσεις. Είχε, ο κόσμος έκανε λίγο show. Μάλλον οι αθλητές έκαναν λίγο show. Είχε έναν στην Junior, έναν πιτσιρικό που έκανε πάρα πολύ show. Δηλαδή. Ο πιτσιρικάς. Αφού τον δώσανε Συνέχισε. και του κάναν τιμητικό για το show που πρόσφερε. Ήταν πάρα πολύ πρόσφατο στην πίστα. Ξεσήκωσε τον κόσμο ένα πιτσιρίκι που πρώτη φορά τον είδα. Κάτσε, εμένα γιατί δεν με έκαναν τιμητικά, ρε φίλε, πέρσι, που έκανα πάρτι. Είσαι Τι είμαι. υπερπατημένος, έχεις 50 πίστες. Εκείνος ήταν η πρώτη εμφάνιση. Ένας βλάκας είμαι. Αλλά θέλω, ρε φίλε, το respect me. Άντε να πούμε. Οπ. Άντε να πούμε. Οπότε τι, Με αυτό τα... ήταν classic physique, όπως η men's physique ήταν, τι ήταν. Ποιος? Το πιτσιρίκι αυτό που λες. Junior. Junior bodybuilding. Junior bodybuilding, αυτό, τι κατηγορία, αυτό, Ναι. bodybuilding. Είχε το κορμί για να κάνει show. Κοίταξε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν πολύ μικρός κιόλας, 18-19. Είχε καλό κορμί για 18-19, ήταν πάρα πολύ καλό το παιδί. Λοιπόν, καλό στην Εφέλη που μόλις Γεια κατεβαίνουμε σας. από το γυμναστήριο. Είμαι one week out, παίρνω τρεν και απλά με νευρίζει τόσο πολύ όταν με συστήνουν. Έλα. Ρε φίλε, από χτες σου λέω, σήμερα την τάδε ώρα. Πώς Σήμερα, γίνεται να μην σήμερα το μπορείς να πρωί οργανώσεις. μου το. Έστω Σήμερα το σήμερα, απόγευμα. 12 ώρες. Πώς γίνεται να μην μπορείς να οργανώσεις τη μέρα σου έτσι ώστε να είσαι 20 λεπτά πιο νωρίς. Αλλά αυτό είναι ο Γερμανός μέσα μου. Εντάξει, είστε Έλληνες, είστε. Άρτσι, μπούρτσι και λουλάς είστε, εντάξει. Αυτό Είδες έχει. όμως, πήγα με το που έφυγα από το γυμναστήριο. Δεν έχω Άρα. πήγει καν. Και τι να σε κάνω τώρα που είσαι στον δρόμο. Τι να σε κάνω. Θα βγει στον δρόμο και θα έχει αμάξια και μηχανές. Τέλος πάντων. Έχεις παράπονο από το ωράριο το δικό μου. Εγώ είμαι απίκος. Γύρνα τουλάχιστον το κινητό έτσι, ρε φυλάκι. Έτσι, σε βλέπω. Βλέπω την ωραία Θεσσαλονίκη. Τι προπόνηση έκανες? Πούς. Πούς. Βάλαμε λίγο παραπάνω volume για delts. Θα έχω delts σε κάθε μου προπόνηση από εκεί πέρα. Σε κάθε προπόνηση. Λίγο, ξέρεις, ένα, δύο σετ. Οπότε αυξήθηκαν και οι θερμίδες, σίγουρα. Όχι. Έχω νέα, θα κάνω 4 με 6 εβδομάδες ακόμα δίαιτα. Και μετά έχει Ρουμανία. Και μετά... Εντάξει, το βλέπω. Και κατάλαβα. Αυτός θα πάει Ρουμανία. Πέπε, και εγώ θα πάω Ρουμανία μάλλον, αν πάει ο Λόρτ και η Νεφέλη. Ρουμανία, ε! Ω, ναι. Είναι στις 9 Νοεμβρίου. Ναι. Και πότε είναι. Ναι, α, ναι, και θα έρθει και ο Αγγελίδης νομίζω. Θα είναι εκεί. Και ο Αγγελίδης θα έρθει, ναι. Πω, θα έχει ελληνικό Θα showdown. παίξεις στη Ρουμανία άμα πας, όχι θα πας πολλά. Όχι, ρε, δεν πάω βόλτα, πλάκα κάνεις. Δεν πάω βόλτα. Λες, ε. Φίλε, πόσες ώρες είναι το Max, 5 ώρες είναι, από Θεσσαλονίκη. Είναι 700 χιλιόμετρα, πρέπει Ε, να είναι 6 ώρες το αυτά. 9 ώρες. Γάμισε το αεροπλάνο, μπρο. Και αν έρθω θα πάμε, καταρχήν είσαι από Γερμανία, θα φύσω, όχι από εδώ. Ναι. Ωραία, Νεφέλη, θα παίξεις, δηλαδή, Ρουμανία. Όχι ρε. Breaking news. Μπορεί να μου το έχει κρυφό, ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ για Ναι, μήνυκα το νομίζω. ξέρω. Κοίτα, σ' άλλαξε τίποτα στο stack. Εντάξει, δεν το λες για πρέπει. Δεν μπήκαν τα γρήγορα. Μπάω. Εντάξει. Θα τον ψήσω, θα τον πω. Να σου πω. Θέλει να έρθει και θέλει να δει. Αν τη βάλουμε σε ένα νόμο. Μαλάκα, θα πάρει προκα. Τέλος πάντων, δεν λέω τίποτα. Πέπε, λοιπόν. Ναι. Λέγε, Αθήνα, τι έγινε, ήταν τόσο Ναι, βαρύ. ακούμε. Τι είχε, ωραία. Είχε πολλούς αγωνιζόμενους, είχε θεατές. Λοιπόν, Τι έγινε, γιατί. στη μείον 80 είχε τους κοντίζους, ήταν αυτός ο Τέλης ο Ανθρωπόπουλος στη μείον 80. Και Τους πότε το έπαιξε.
του σποδοπάτησε. Ωραίο ο Είχε τέλειο. μια αισθητή διαφορά του. Το βλέπει. Μεγάλη διαφορά τέλο πάντων, στο Πολύ. condition. Εδώ ο Κωστής. Μετά έχει τη μείον 90. Μην βιάζει, μην βιάζει. Εδώ με πήγε στο βαρύ, στο βαρύ με πήγε. Δεν έχει άλλο. Δεν έχουν ανεβάσει φώτο. Ναι. Έχει στο Facebook, μπρο, στο Facebook πάνε. Μπρο, ποιο Facebook τώρα, που να ανοίγω Facebook εδώ. Είναι εδώ Ναι, το... όχι, okay, στο Facebook έχει όμως. Στη μείον 90 ήταν ο χειμώνας. Όχι ο χειμώνας, τι λέω, ρε. Στη μείον 90 κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Κάτσε, έχω φάει σκάλωμα. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε, δώσε μου ένα λεπτό. Πάρε δύο. Μυρίζει λουκάνικα έξω. Έτσι κλαγόταν, ξέρω. Έχει ζέστη. Σήμερα έβγαλε λίγη δροσιά, αλλά σκέψω εγώ ακόμα με ένα μάνικο. Εδώ βρέχει όλη μέρα. Αν δεν ανεβάσα. Δεν πειράζει. Όσο Λοιπόν. πιο κακός ο καιρός, τόσο πιο λίγες μαλακίες κάνεις. Όντως. Συγκλάσσι που άκου τώρα. Θα σου πω αυτά που έχω μπροστά μου για να θυμάμαι και ονόματα. Γιατί πού να τα θυμάμαι όλα. Τσικλάσικο bodybuilding ήταν ο Χελιδόνας του Πιστόλα. Ελιδόνα. Ναι, Γιώργος Χελιδονάς. Μην το λέμε και πώς να είναι το παιδί. Ωραίος ήταν με condition. Δεν μπορείς να δεις βέβαια φώτο. Μπορείς να δεις τον ίδιο. Μόνο στο του πιστόλα μπορεί να έχει. Θα έχει σίγουρα. Πολλούς αθλητές είχε αφού. Λέει τα κύπελα. Α, να, Χελιδόνας. Χελιδονάς. Ναι. Σούπερ. Πολύ ωραίος. Παραμένως ναι, με condition. Α, ναι, τον θυμάμαι από ένα βίντεο που είδα. Ναι, πολύ. Ωραίο frame, ωραία muscle bellies. Ωραία, θέλουμε λίγο πλάτη πόδια από πίσω, αλλά εντάξει. Αυτά είναι τώρα. Εντάξει, δεν είναι κιλά έτσι ως κατηγορία, ξέρεις πώς πάει. Ναι. Λέω, ξέρεις, μου αρέσει να βρίσκω Ναι. αεροπλώματα. Αλλά πολύ ωραίο structure. Hamstrings, ωραία. Το σφίξτο και το αριστερό. Και έτσι ο ομοπλάτος Έχει να το είναι. κενό στην πλάτη κάτω κάτω μόνο που είναι λογικά κατασκευαστικό όλο αυτό. Δεν νομίζω να αλλάζει. Όχι, όχι, είναι. Έχει σηκωμένου του ώμου και pinch τα shoulder blades. Δεν κάνει λάθο. Ανοίξει και τα πάει Ναι. κάτω. Θα έχει πιο πολύ θύγνα στα lower lats. Αλλά. Και πάλι θέλει μέγεθο. Νομίζω. Θα ήθελα λίγο πιο κάτω κοιλιακού, πιο έντονου. Αλλά γενικά πολύ ωραίο waistline και πλάγιου κοιλιακού, chest thickness. Πόδια θέλουμε παραπάνω σίγουρα. Να δες εδώ. Πάρα πολύ ωραίο structure. Ναι, ωραία, άξιο. Ωραία. Και μετά στη συν 90 που ήταν ο χειμώνας με τον Μποτσόγλου, τον Κώστα. Στεφ, τα λέμε Ρουμανία, Στεφ. Α, δες εδώ, ε. Δεν είναι καμία σχέση. Από zero to hero. Δεν έχει άλλο. Έχει κι άλλο όνομα για μένα. Για σένα. Νικητή εννοώ. Ξύνε 90. Μείον 100 δηλαδή. Κάτσε. Μποτσιόγλου με χειμώνα ήταν ωραία μάχη. Εδώ ο Κλάσικ Άκης. φυσική είναι αυτός. Ναι, βγήκε δεύτερος. Δεύτερος, ναι, ωραίος. Ναι. Ωραία, ναι. Πρώτος Πολύ ποιος... ωραία πόδια, ρε φίλε. Ναι, Επάνω αυτό υπήρχε θα μια έλεγα. θολούρα απλά. Πρώτος ποιος βγήκε όμως. Αυτός ο Τέλης, ο Ανθρωπόπουλος. Α, οκ. Okay. Εντάξει, ναι. Ναι, μπορείς να το δώσεις. Ξέρω όμως ότι ο Άκης είχε ένα short prep, crash prep. Το έκανε λίγο spontaneously, οπότε εγώ είμαι πάρα πολύ μεγάλος φαν του φυσικού του, δηλαδή αν κάνει ένα δυνατό off-season του πανό, μπορεί να βγει Πολύ κάτι. ωραίο φάρτη. Ναι, Και δηλαδή ήταν και... και εντυπωσιακό και στην πίστα, ωραία παρουσία. Ναι, δες εδώ... Σταθερές πόζες, ωραία, ήξερε τι έκανε. Χέρια, waist, όλα είναι εκεί. I like him. I'm a fan. Για πες. Μείον 100 πάνε, μείον 100 γράψε Μποτσιόγλου, Κώστας πώς λέγεται. Α, το... Τώρα Κώστας Μπότι, άμα γεια σου. δεν έχει ανεβάσει κάτι γιατί Δεν μόλις. έχει ανεβάσει. Αλλά είχε εδώ φωτογραφίες. Ναι, εντάξει, εγώ τον είχα δει, μου είχε στείλει βίντεο. Είδα ότι είναι αρκετά condition για να κερδίσει και εντάξει, τον κάνει outsize τον τέλει. Αν και σε αυτή την Ναι, πόζα. outside. Τέλει. Έχουν πάρα πολλά κιλά διαφορά. Ναι. Και εντάξει, από κοντά είναι και η διαφορά πιο έντονη. Κοίταξε, όταν γυρνούσαν πλάτη, παράδειγμα, ήταν αισθητή διαφορά των κιλών. Αισθητή. Και στο
side chest, και εκεί ήταν τρομερή διαφορά κιλών. Αλλά και ο Τέλης, φίλε, για τα κιλά που είναι, καθόταν αξιοπρεπέστατα δίπλα του άνθρωπο. Τι ύψος έχει ο Τέλης? Πρέπει να είναι στο 1,80 κοντά, θέλω να πιστεύω, 1,78. Σαν και εμένα λοιπόν. Ναι, δεν ήταν κοντός. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ λίγα κιλά. Πάρα πολύ λίγα κιλά, μπορεί. Έπεσε στιγμή Δηλαδή, 1,80. αυτό. Αν βάλει 5 κιλά, πώς θα φαίνεται? Έλατε. Μπράβο. Είδα ότι είναι πατέρας όμως, είδα ότι μάλλον έχει οικογένεια, οπότε... Ναι, και το πιτσιρίκο επάνω στη σκηνή ήταν πολύ ωραία στιγμή. Πάντα προσεκτικά. Α, ναι, το είδα αυτό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μπικίνι, είδαμε φυσική, δεν βλέπω. Αλλά Φυσικό το λες, μες φυσικ. Ναι. όχι, women's physique. Α, οκ. Okay. Αλλά κέρδισε για φαίνεται. Σκόπελες έχει. Δεν Αυτό ανεβάσαμε. Κέρδισε η Βάσια, η Μπάου. α, δεν κέρδισε η Έλληνα. Έλενα βγήκε δεύτερη. Έλα ρε. Ναι, και τρίτη βγήκε πάλι της Αβιτσάνου η... Πώς τη λένε, του έμπειρου η γυναίκα. Α, ναι. Η Πόπη Βαβακούση. Stage shot. Α, βγάζει την αδερφή της. Εσένα θέλουμε να δούμε. Εντάξει, Ναι, δεν κοίτα. έχει πολλές. Έλα, με βλέπετε. Βρε, Θανάτος. καλώς τον πρόεδρο. Θανάτος. Μας στείνει. Σε Τι κάνετε, με βλέπετε. Εγώ δεν με βλέπω, γι' αυτό λέω. καλύτερα. βλέπουμε. Τζόρτζ, γύρνα το κινητό σου πλάγια, μπρο, αν μπορείς. Περίμενε, σταμάτα με όταν το έχω σωστά, Έχω, έτσι. μου έστειλε εμένα κάτι φωτογραφίες η Έλενα, άμα θα σας στείλω. Εντάξει, όχι. Καλά, Μπορώ καλά, είμαι εδώ. να κάνω share τώρα σε σένα τις έστειλε, όχι σε μένα. Oh, like a posing warrior. Στα Πώς story, αυτό μπορώ. ακούτε. Λοιπόν, Αυτό ακούτε. ποια κέρδισε το physique? Η Βάσια, Α. μπάω. Ναι, ξανακέρδισε μαλάκα Βάσια. Φοβερή. Πώς τη λένε? Βάσια, Βάσια, κάτω μπάω. παύλα. Ναι, δεν Μπάω. ξέρω αν έχει κάτω. Επειδή εγώ δεν βλέπω, δεν σας βλέπω όλος, βλέπω μόνο τον Ίκαρο. Ποιοι είστε αυτή τη Πρέπει να στιγμή, τι είστε πατήσεις, μέσα. κάνε swipe το, αν είσαι στο κινητό, κάνε swipe δεξιά-αριστερά. Στην οθόνη. Σα βλέπω τώρα, οκ. Okay. Κάτσε, γιατί δεν μου πω το τιμό μισό ρεμαλάκι, τόσο άσχημο σήμερα. Βάσια. Η Μυρίκη Κωστή την πάω. Ε? Ας το Facebook την τρίτη. Με μπει την έχει, νομίζω, το έχει νομίζω. Με Βασιλική. μη πει. Δεν θυμάμαι. Με Μπέτι Β, να... Βάσια, κάτω Παύλα, Μπάου, με... Ε, Με τι... Β νομίζω. Με B. Bow. Ναι. BAOU νομίζω. Πολύ πολύ Bow. καλό κορίτσι. Η προπονητή ο Γιάννης ο Θεράπος. Αυτή. Ναι. Έρχεται τώρα τελευταία στο γυμναστήριο μου, το AFC. Α, είναι το προφίλ. Και είναι Όχι, δεν είναι αυτή. πολύ... Α, είναι στη Περίμενε. Μύκονο. Αυτή είναι στη Μύκονο. Στο Σκορπιό. Μπες εσύ σε αυτούς που Στείλτε ακολουθώ, μου, ρε άτομα είναι. παιδιά, ένα link να πούμε, ένα message, Τώρα, α. σας στέλνω. Δείτε με λίγο, να πούμε. Εγώ το προσπαθώ να Λοιπόν, τη βρω. α, λοιπόν, είναι Βάσια, το B, με B, το Βάσια. Μπα. Κάτω Παύλα, Μπάου, με μη πει. Βάση. Δεν βγάζει τίποτα. Έχει μπλοκ. Ωραία, στείλτε τι μου αλλιώς, τι να κάνω, δεν μπορώ να δείξω. Ούτε εγώ τη βρίσκω, δεν ξέρω γιατί. Μπες στο προφίλ μου. Όλους Α, τη μπλοκ. βρήκα, τη βρήκα, τη βρήκα. Παιδιά, Έλα, Κωστή στην έστειλα. Άρα, Πέπε, πώς Πώς... θα... Όλες οι κοπέλες τους ξέρεις. Τι γίνεται. Να Τι ρε. να κάνω, η Εφραίμ ήταν στο γυναικείο κομμάτι. Καλά, Εγώ περιφερόμουν παιδιά. αξίδω. Ο Πέπε έσκασε στο AFC. Μύρισε άνοιξη. Ήταν τόσο φρέσκος. Ξυρισμένο το κεφάλι, ξυρισμένο τέλειο, τα γυαλιά πεντακάθαρα, έβλεπε καθρέφτη. Το outfit μαλάκα πεντοχίλιαρο, δεν ξέρω τι σκατά ήταν. Διαρρούφι. Ήσουν μαλάκα. Πολύ δυνατό. Μαλάκα, ήσουν φλεβάτο, σκασμένο. Ήταν μια εμφάνιση, λέω, Ρε τι Λεντάκη, γίνεται. εσύ τον Πέπε βλέπεις τώρα, δεν βλέπεις εδώ να πούμε αθλήτρια. Πολύ φαίνεται, δεν φαίνεται. Πολύ Νάντι. δυνατό.
Πάρα πολύ δυνατό. Ποια να βλέπω? Εγώ δεν βλέπω το screen σου. Πρέπει κάτι που πρέπει να πάω να το δω. Δεν το βλέπετε εσείς. Εγώ το βλέπω, ρε φίλε. Δεξιά-αριστερά κάνει την οθόνη, λεπτάκι. Α, Έχει άμα μπορώ, πάνω, ναι, πάνω το βλέπω αριστερά. τώρα. Οκ. Okay. Εντάξει, πάρα πολύ αθλητικό κορμί. Ναι. Κοίτα, θα σου πω, η Βάσκια είναι μια κοπέλα, δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες γιατί δεν ξέρω πόσο το συζητάει, αλλά το 90% του χρόνου δεν κάνει ό,τι χρειάζεται να κάνει μια αγωνιστική αθλήτρια σε κάποια κομμάτια, γι' αυτό έχει κρατήσει και τη θηλυκότητά της σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Αλλά άμα τη δει στη σκηνή και τη δει 3 μήνες μετά, είναι άλλος άνθρωπος, αλλά όχι με την κακή έννοια. Δεν είναι ότι γίνεται κουράδα ή κάτι τέτοιο. Έχει ένα πολύ όμορφο γυναικείο κορμί το 90% του χρόνου, και όταν πρέπει να αποκτήσει το κάτι παραπάνω, κάνει ό,τι χρειάζεται, το αποκτά και μετά επανέρχεται στο κορμί που πρέπει να έχει και θέλει να έχει για να είναι πιο θηλυκή. Να το πω έτσι. Έχει αθλητικό background. Θα την ρωτήσω, θα σας πω. Δεν το Γιατί θυμάμαι. εμένα αυτό μου φαίνεται. Δηλαδή, κάποιος που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο έχει δουλεμένο, ψημένο το. Καλά, Και Κώστα, νομίζω πόσα ότι χρόνια την ξέρω, πάντα οι πιο είχατε πολλοί του πανδημία. χώρου, οι πιο πολλοί του χώρου θα έλεγα ότι έχουν κάποιο είδους αθλητικό background. Taekwondo. Εγώ έχω μπαλέτο Νομίζω. παράδειγμα. Πέπε είναι καλός χορευτής, πρέπει να τον Ο δείτε. Μπιφ Στου, τον ξέρεις, Κώστα, τον ξέρεις τον Ναι. Μπιφ Στου. Είναι ο Αμερικάνος Ίκαρος. Παίζει μαλακά. Αυτός ήταν cheerleader σε Και ομάδα ήθελε εδώ μαζί cheerleader. μου πρώτον. Και δεύτερον, ο τύπος είναι ο πιο ανέκφραστος που υπάρχει. Εγώ θεωρώ είμαι λίγο πιο χαρισματικός. Πολύ κακό παράδειγμα. Στα social, δες τα Q&A του, είσαι εσύ. Μαλάκα. Πάντως είναι κακάσιμος. Καλά και εγώ είμαστε. Όχι εμφανισιακά. Ο Μπιφ του, Όχι, ναι. ρε. Ο Μπιφ του είναι άσχημος, ναι. Ο Κώστας δεν είναι. Αλλά ο αυτοσαρκασμός και το δούλευμα προς όλους και Α, τέτοια ναι. μοιάζει λίγο. Το βλέπω. Αυτό το dry sense of humor. Αυτό τι λέω ότι μοιάζεται. Και παίρνει και πολλά αντιοστρογόνα. Κι εγώ. Να σε ρωτήσω, ρε μπρο. Εμένα το σοκ του αγώνα ήταν το πακέτο που έφαγες. Ναι, ήταν ένα σοκ για μένα, είναι η αλήθεια Δεν αυτό. είναι εδώ. Καταρχάς, οκ, okay, δεν λέω. Και εγώ θα έχανα. Αλλά από πού ήρθε ο Τέλης. Τι φάση. Δεν τον Έλα. ξέρει τον Τέλη. Όχι, πού να τον ξέρω, δεν ξέρω κανέναν. Α, παιδιά, ο Τέλης είναι βετεράνος. Εγώ τον γνώρισα το 2019, είχε κατέβει στην ΑΚ σε έναν αγώνα και είχε κερδίσει ένα παιδί. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε. Τον Κωνσταντίνο του Γενεθλίου. Ένας Κύπριος χαρισματικός αθλητής. Έχει κατέβει χωρίς κάποια μεγάλη επιτυχία ακόμα σε αγώνες MPC. Είχε σαρώσει εδώ μια χρονιά. Είχε κατέβει σε όποιον ελληνικό αγώνα, το οποίο πήρε Wamba, NAC, ATP. Είχε κατέβει σε όλα και τα είχε σαρώσει όλα. Και στην ΑΚ τον σταμάτησε ο Τέλης και ήταν η μεγάλη ξέση κουβέντα αν η σκληρά θα πρέπει να κερδίζει το καλούπι και τέτοια, γιατί είναι ένα τέτοιο χαμό. Αλλά τον είχε κερδίσει, οπότε εγώ τον γνώριζα τον Τέλη. Είχε παίξει στο Οδύσσια του 22 Πολύ ωραίο μαζί μου, καλούπι. αλλά δεν είχε γίνει. Ναι, δεν είχε γίνει overall. Οπότε δεν είχαμε αναμετρηθεί τότε. Καλά, θα με κέρδιζε ξεκάθαρα. Ήταν όπω είμαι τώρα, και εγώ δεν ήμουν όπω είμαι τώρα. Και οπότε τον ήξερε, είναι γνωστό στον χώρο. Εξαιρετικό άνθρωπο, Συμφωνείς. οικογενειάρχη, στρατιωτικό. Συμφωνείς με την Κοίτα, νίκη θα του. σου πω. Τη βλέπω. Έχει ένα δέρμα και μια λεπτομέρεια και μια σκληρότητα στο δέρμα που δεν αποτυπώνεται και καν καλά στι φωτογραφίε. Δηλαδή από κοντά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έχει μια εκπληκτική λεπτομέρεια ο άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ δουλεμένο το σώμα του. Πάρα πολύ συμμετρικό σε όλα τα σημεία. Είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε σίγουρα, αν ήταν μια κατηγορία bodybuilding, θα συμφωνούσα 1000% δεν θα έλεγα κουβέντα. Επειδή η κατηγορία όμω είναι classic physique, δεν ξέρω άμα δεν τον λέγανε Τέλη και δεν με λέγανε Γιώργο και δεν γινόταν στην Ελλάδα ο αγώνα και ήμασταν απλά δύο νούμερα, δεν ξέρω κατά πόσο σε έναν αγώνα classic physique, ένα σώμα το οποίο έχει αρχίσει να δείχνει τα πρώτα σημάδια του γύρατο πάνω του και έχουν λίγο τα πόδια, δεν είναι τόσο φρέσκα, το δέρμα δεν είναι τόσο φρέσκο, έχει κάποιε ζάρε στην κοιλιά, κάποια σημεία ξέρεις, έχουν αρχίσει λίγο και μαζεύουν. Εντάξει, Έχει αυτά δείξει. είναι κάποια ελαττάκια, αλλά δεν είναι Ναι, ρεκόρ. όχι. Ας πούμε, Έχει το πικ του αρχίσει. ήταν flawless και θα ήθελα να ξέρω το πικ του. Αλλά τι εννοείς, δηλαδή, αν δεν είχατε ονόματα. Δηλαδή, λες να παίζει Όχι. ρόλο το όνομα που έχει ο καθένας. Δεν λέω ότι παίζει ρόλο. Λέω ότι ο τρόπο που κρίνεται ένα ελληνικό αγώνα δεν είναι απαραίτητο τρόπο που θα γινόταν ο ίδιο αγώνα με του ίδιου αθλητέ έξω. Δεν καταλαβαίνω τι Αυτό. διαφορετικό έχει. Ξέρω, ας πούμε, ότι αυτό είναι νομίζω που έχασες κιόλας. Ναι, σε πήρε στο conditioning, αλλά δεν είσαι out of shape.
Αλλά Όχι, νομίζω όχι, όχι. το vacuum μετράει 50% και όλα τα άλλα 50%. Και στο vacuum νομίζω σε πήρε για λίγο, αλλά σε πήρε. Έτσι έχασα Ναι, εγώ. αλλά νομίζω ότι η κατάστασή μας μοιάζει αρκετά. Και οι δύο χάσαμε από κάποιον πιο ξερό, με πιο πολύ λεπτομέρεια, με όχι τόση μυϊκότητα και όχι τόσο κλασικά Ναι, λούπι. αλλά εντάξει. Δεν νομίζω τώρα Εντάξει, να καλούπι, ωραίο παιδί ο πούμε. Τζέιμς. Δεν είναι κακό το Όχι, καλούπι. πολύ καλό. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι αδικήθηκα. Λέω ότι είναι λίγο διαφορετικό λόγω ότι για μένα η κλάση πρέπει να έχει και μια ομορφιά έτσι νεανική ίσως στο σώμα, Ναι, η οποία εντάξει, δεν προφανώς. μπορείς. Δεν μπορείς να το πεις αυτό, γιατί βαθμολογείται το σώμα πρώτον, ναι. Ναι, αυτό δεν Αλλά ξέρω αν το θάνατο καταλαβαίνει δεν τι το είδα εννοώ. τώρα έτσι τόσο τραγικό όπως το λες, να κρέμονται πράγματα. Τραγικό. Όχι, ρε, το παιδί είναι κορμάρα. Δεν έχω να πω τίποτα. Τέλος Μόνο πάντων, σεβασμό εγώ και πιστεύω και θαυμασμό. προ... αν πάει να παίξει προ qualifier μπορεί να πάρει κάρτα. Μάστερ σίγουρα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι Γιατί κλάσικ. αφού προ εμείς είχαμε δεύτερος και τρίτος και πρώτος και θα μας έπαιρνε. Ναι, ρε. Ναι. Το conditioning αυτό είναι next level, φίλε, να ξέρεις, σε πάει πολύ μακριά. Από κοντά, να ξέρει ακόμη πιο εντυπωσιακό. Είναι άρρωστο. Ναι, Είναι, και έχει τρομα... Η κοιλιακή του είναι το κάτι άλλο και είναι το δέρμα του. Βλέπει να κινούνται από μέσα τα πάντα. Δεν κοίτα, υπάρχει αυτό το πράγμα. όταν πόζαρε και έσφυγε πίσω δικέφαλα, στην αρχή λες, στην πρώτη εικόνα δεν έχει πίσω δικέφαλα και μόλις το πατάει, Ναι. τα καλώδια κουνιούνται έτσι. Ναι. Είναι αυτή η σκληράδα και η ποιότητα που βγάζει αυτός ο Ο άνθρωπος είναι Λόρντ κάτι έπαθε άλλο. πλάκα. Μου τον έστειλε, λέω, το ένα back double μου στείλε. Μου λέει, θα Ναι. σκαμούσε, μου λέει. Του λέω, ναι, να με έσκιζε. Καλά, δεν ήρθα. Όχι, γι' αυτό σου λέω, δεν νιώθω ότι αδικήθηκα ή κάτι τέτοιο, απλώς έχω σκέψεις, ρε παιδί μου, όσον αφορά ότι και να γινόταν το ανάποδο, δεν νομίζω να κουνιότανε φίλο, γιατί ξέρεις, έχω παραπάνω μυϊκό, έχω λίγο πιο classic scheme, αλλά δεν έχω κανένα θέμα. Και Δεν δεν έχω ξέρω. κανένα θέμα να χάσω από τέτοια. Απλά προς τους Όχι, αγώνες όχι. τους ελληνικούς το ξέρουμε ότι το condition είναι πάνω απ' όλα. Ναι. Δεν του νοιάζει Δεν... καθόλου αν εσύ έχεις λίγο παραπάνω βυζίλικο χέρι. Θα σου πω, το, το, Έσκαμε. τα, τα, δι, τα δι, βασικά έχω πολλά θέματα αναφορικά με τον αγώνα και θα ήθελα να τα πω, αλλά τα δύο θέματα που με αφορούν εμένα, το πρώτο είναι ότι δεν έγιναν αρκετά comparisons και αυτό μου δημιούργησε μια κακή γεύση. Εσύ ήσουν μπροστά, πρέπει. Μας έκαναν ένα comparison ενώ υποτίθεται εμείς στις δύο νικητές κατηγοριών. Πρέπει να μας δουλέψεις να δεις τι γίνεται. Δεν γίνεται μια στροφή δεξιά-αριστερά, vacuum, δύο πόζες και φύγεται. Από το Δηλαδή, κέντρο εντάξει. operations. Ο αγώνα κράτησε πάρα πολλέ ώρε. Το 12 και 4 το είχε Ναι, καταθέσει. ωραία, ναι. Δηλαδή, ρε, κάνανε Ναι, αλλά comparisons ξέρεις χωρίς τι. λόγο. Ας Εγώ δεν πούμε φταίω γι' στα αυτό, top two όμως. comparisons, δώσε ένα-δύο rounds παραπάνω, αλλά Μπράβο. μπορεί να ήταν τόσο ξεκάθαρο λεντάκι που δεν Δεν χρειαζόταν. το ξέρω. Δεν το ξέρω Και γιατί είδα βίντεο του μόνο. λέω και σου ξαναλέω ότι και εγώ πιστεύω, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα χάνα. Έτσι όπως έβγαινα Σουηδία, θα χάνα το τέλει. Δεν το λέω για να σε σπάσω τα αρχιδιά, αλλά νομίζω ήταν ξεκάθαρο, φίλο, να ξέρεις. Είναι, Εγώ που ήμουν από ναι, κάτω, Λεντάκι. τον κάνεις outsize, αλλά στο site size που θα έπρεπε να τον κάνεις outsize, του Δεν το straps κάνεις. και του... Ναι, δηλαδή τον επιτρέπει να κάνει hang on, αλλά το Μαζί conditioning σου, μαζί σου. είναι next level, φίλε. Ήταν Ξέρω άρρωστο, ότι ήρθε εσύ, όταν ήρθε κάτω, ξέρω όταν ότι εσύ ήρθε και δεν με πήκαρες ρώτησε. τώρα για αυτό το show και το πας χαλαρά, αλλά δεν ήταν close, bro. Νομίζω ότι δεν ήταν close. Κοίτα, ήρθε με ρώτησε, Λεντάκι, πώ σου φάνηκε και σου είπα κιόλα από κάτω που ήμουν πρώτη θέση αντιμάτσα, η δεύτερη. Ναι. Ότι άσε να φανεί, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά στη γράμμωση. Ειδικά σου λέω πίσω δικέφαλα. Στην πλάτη, επειδή το detail δεν φαίνεται στη φωτογραφία. Δηλαδή, μόλι κάνατε Ισχύει, ισχύει, πίσω ισχύει. το latch bracket, ήταν το V taper του, ήταν πάρα πολύ λεπτομέρεια. Ναι. Δεν έχω να πω κάτι. Γι' αυτό Είναι μάλλον δεν ένα. δώσανε round, γιατί έβαλε Εντάξει. στου υπόλοιπου. Του χτυπούσανε τα round, δεν τα αφήσανε έτσι. Ναι. Πιο πολλά Κοίτα, είναι. comparisons, παρόλα αυτά θα ήθελα κι εγώ, ειδικά σε top 2, έτσι για να δώσω Ναι. το show, ρε φίλε, στον κόσμο. Αυτό. Με εγώ αυτό ήθελα. Ο Τέλης είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ και τον σέβομαι απίστευτα και σαν αθλητή και σαν άνθρωπο. Είναι εκπληκτικός και θα ήθελα να τον φέρουμε και εδώ να του μιλήσετε. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Είναι με, Εννοείται. έχει, Ρωτήσω έχει, το πικ του. θα το κανονίσω. Θα το κανονίσω. Έχει ήθος, ποιότητα, αθλητική παιδεία. Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος και ένας αθλητής που δεν φτάνουμε ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι, ενώ μας περνάει 25 χρόνια. Ποιος το Δηλαδή κατεβάζει? δεν. Ο Θανάσης Ιφαντόπουλος το κατεβάζει. Εντάξει. Γενικά όλοι οι αθλητές του Ιφαντόπουλου έχουν ποιότητα στη Ναι, είναι λίστα. ένας και ένας. Είναι ένας και ένας Είναι αυτός. πόσο χρόνων είναι? Είναι 40 φεύγα. Είναι Είναι αρκετά μεγάλος πάνω από σου. 40. Ναι, μπορεί να είναι και 50, μη σου πω. Φίλε, από Κάπου αυτά εκεί που δεν είναι. είδα, μπορεί να πάρει προ κάρτα NPC, φίλε, ούτε καν Masters, στις δικές μας κατηγορίες. Για μένα, το, είναι
Φοβερό. Η ποιότητα που βγάζει είναι το κάτι άλλο. Μπράβο το Είναι το παιδί. κάτι άλλο. Ο Νεφέλη πολύ χιλάκι, ρε. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Λοιπόν, πριν αρχίσει το run του Λεντάκης, για πες μας, πώς πήγε το interview, είχες το γνωστό interview με το Muscle Talks. Παναγία μου. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολλές ακόμα ερωτήσεις γενικά, οι οποίες είχαν περισσότερο σουσού, αλλά εγώ δεν είχα θέμα να τις απαντήσω. Άλλοι είχαν θέμα να απαντηθούν. Και το Τι θέμα είναι και τι ρόλο βαράνε οι άλλοι στο interview το δικό σου. Και πού ξέρουν, δηλαδή, εσύ τι απάντησες, δηλαδή υπάρχει ανταλλαγή information. λογογραφία. Εγώ ανέφερα κιόλας τι θα απαντήσω, που δεν υπήρχε κανένα θέμα. Και το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι εγώ με αυτόν τον λόγο τι θα απαντούσα, έτσι, έδειχνα περίπου ότι δεν έχει γίνει τίποτα από καμία πλευρά. Με αυτόν τον τρόπο όμως που εγώ δεν απαντάω, φαίνεται λες και εγώ κρύβομαι και δεν θέλω να απαντήσω λόγω του ότι φταίω εγώ. Ναι, μαλακία. Δηλαδή, στέλνει τις ερωτήσεις πριν και εσύ τις απαντήσεις πριν και μετά, ας πούμε, το κάνετε filming ή... Ναι, κοίτα, άλλοι λένε, ας πούμε, ότι εγώ δεν θέλω να τις ξέρω. Σου λέει όμως ότι ξέρεις κάτι. Φίλε, γενικώς θα ξέρεις, εγώ επειδή με κομμάτι της δουλειάς μου είναι και ετοιμάζω το podcast της Κοσμοτέ, το Growth, που είναι οικονομικά θέματα, είναι όλο τυποποιημένο, στέλνουμε απαντήσεις ότι στον καλεσμένο μας στέλνει τις απαντήσεις και μετά γίνονται πρόβες κτλ. Ξέρω Οπότε τι δεν είναι γίνονται κάτι αυτά. συνήθιστο αυτό. Ξέρω τι γίνεται αυτά, αλλά Δεν θεωρούσα είναι ότι καθόλου συνήθιστο. σε τέτοια one-to-one interview της bodybuilding scene, να γνωρίσει τον άλλον το χαρακτήρα του, είναι καλύτερο να είναι αυθόρμητο εντελώς. Ναι, όντως ισχύει αυτό. Κοιτάξτε, αν θες ρε φίλε να καίσει σαν καλεσμένη ενός podcast ή οτιδήποτε και ο podcaster, να εμείς καλή ώρα, είμαστε τώρα σε δημοσιότητα. Κάποιες ερωτήσεις ήταν δύσκολες. Οπότε λίγο δράμα δεν θα το αποφύγει. Εγώ είπα κιόλας από την αρχή ότι δεν είχα θέμα να απαντήσω τίποτα για τον λόγο του ότι είμαι κομπλέ, ξέρω τι γίνει, οπότε δεν έχω κανένα θέμα να μιλήσω. Και εγώ Ποια ήθελα να ερώτηση δεν ήταν αυτή που δεν απαντήθηκε, ποια ερώτηση. Δεν μπορούμε να μαντέψουμε όλοι, έτσι, εντάξει. Εντάξει, άθεσε, Όχι, δεν έτσι. χρειάζεται να μαντέψουμε, να το κάνουμε Άθεσε. εδώ πράγμα. Ωραία, τίποτα. Απλά ήταν ο λόγος, με ρώτησαν γιατί σταμάτησε, ξέρω εγώ, με τον Λεωνίδα. Και εγώ δεν απαντούσα τίποτα περίεργο ή κάτι. Θα λέγω ότι απλά έκλεισε ένα κύκλο και ότι οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, είναι Όπως είπες normal, και ξέρω εδώ. εγώ, να αλλάξουν προπόνηση. Ό,τι είχα πει Δεν και στο χρειάζεται να podcast. ρώτησε. Ναι. Ό,τι είχα πει και στο podcast που είχαμε κάνει. Κάτι Και να ρώτησε. έπρεπε να ρωτηθεί και από την άλλη την πλευρά, ξέρω εγώ, γιατί είχαν γίνει ερωτήσει και σε αυτόν για εμένα και δεν ήθελα να απαντηθούν. Και δεν Α, καταλαβαίνω τον λόγο. δεν ήθελε, Δεν είπες. ήθελα, δεν ήθελε να αναφερθεί καθόλου. Σιγά τα βγάλαμε τώρα, σιγά το Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι εμένα μου show. σχολιάζουν και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, εσύ κρύβεσαι και γιατί δεν μιλάς γι' αυτό και εσύ έχεις κάνει, εσύ φταίς. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα να μιλήσω, απλά βγαίνω εγώ μαλάκα στο τέλος. Ωραία, λύση είναι απλά, γυράς εσύ, ήρμη τον εαυτό σου και να μην μιλά, πες ό,τι έχεις να πεις. Αλλά εντάξει τώρα, αν πας να πεις, να πούμε, να κάνεις ένα interview με κάποιον, κάντο authentic, ρε φίλε. Κάντο authentic. Εντάξει, όταν πας και Ισχύει. κάνεις interview τον Λεωνίδα ή την Εφέλη, αναμενόμενο είναι να υπάρχουν τέτοιες ερωτήσεις. Είναι normal, ξέρω. Παιδιά, ούτε αρνητικά θα μιλούσα, ούτε κάτι. Απλά το θέμα ήταν να μην. Αυτό, να μην βγω εγώ μαλάκα στο τέλος, ενώ εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Δεν νομίζω να πιστεύει κανένα ότι σε Πίστεψε. μαλάκα είναι. Εμένα. Όχι, σίγουρα υπάρχει αυτό. Απλά εγώ, για να είμαι ειλικρινή, και είμαι σίγουρο ότι δεν θα συμφωνήσει κανεί, αλλά είπαμε δράμα, οπότε ας διαφωνήσουμε μεταξύ μα. Δεν συμφωνώ καθόλου με την ύπαρξη αυτού του παιδιού στα social media. Δηλαδή, μαλάκα, εγώ νομίζω ότι Τι είναι το έκανε ρε bodybuilding πάνω. δεν μας. Ο Τέλης είναι. Μου στέλνει στο WhatsApp. Δεν μας συμπαθεί κανείς εκτός του χώρου του bodybuilding, είμαστε πιο αντιπαθητική πλήση με τη ομάδα. Άμα είναι να κάνουμε συνεντεύξεις που να κράζουμε ο ένας τον άλλο και να βγαίνουμε απλά ένα λάξ και να λέμε, να λέω εγώ πόσο μαλάκας είναι ο ένας, μετά να βγαίνουμε να λέω πόσο μαλάκας είμαι εγώ, και πάει λέγοντας, δημιουργούμε, γινόμαστε τσίρκο και ενισχύουμε αυτή την κακή εικόνα που έχει ο κόσμος για μας. Δηλαδή δεν βλέπω τον λόγο για την υπάρχει τόση δημόσια τοξικότητα. Καλά, ναι, προφανώς. Τίποτα, Συμφωνώ. αλλά δεν θα υπήρξε τοξικότητα. Σαν ενήλικας άνθρωπος, έγινε ερώτηση και θα απαντηθεί. Και η Νεφέλη, όσο και δεν θέλει να το πιστεύει η ίδια ή εμείς, είναι ρε φίλε ψιλοφέιμος, είναι Είναι, είναι, εννοείται είναι. influencer. Έχει Εννοείται είναι. influence σε κόσμο. Και το να έχει δίκιο σε αυτό που λε, ναι, ούτε εγώ θέλω δράμα και θέλω το bodybuilding να ανεβεί. Αν και δεν νομίζω να παίζει τώρα τόσο ρόλο αυτό όπω βλέπει ο έξω, στον μπούτσο του έξω ο κόσμο, το τι γίνεται με την Νεφέλη και τον Λεωνίδα. Αλλά άλλο αυτό. Αλλά απ' την άλλη, γιατί δεν ξέρω να κρύβεσαι. Εγώ θα μπορούσα
την απαντήσω ερώτηση. Αν πω, ωραία, έχω συμβιβαστεί με το γεγονό ότι είμαι αθλητή, έχω συμβιβαστεί με το γεγονό ότι κάνω expose τον εαυτό μου, θα σα δώσω όλο τον εαυτό, όχι το μισό, ή δεν θα κρυφτώ λίγο κάπω έτσι. Αλλά αυτό Ναι. είναι υπόθεση του καθενό πάντα. Μα ούτε Ναι. ήθελα να δημιουργήσω δράμα, ούτε τίποτα με το Και είμαι να σίγουρο, γι' αυτό λέτε κι εσύ, λε ακτίβεται. ότι θα υπήρχε δράμα που δεν θα το θέλω ούτε εγώ, αλλά θα απαντούσε πολύ normal. Ναι, παιδιά, ναι, μετά που θα κάνουν όμως cut το βιντεάκι, θα έκανε αυτό το παιδάκι, θα έκανε cut το βίντεο και θα είχε στο thumbnail Το βίντεο. γιατί είναι Φέλη παράτησε τον Λεωνίδα, μια χαρά θα είχε δράμα. Bro, don't hate the player, hate the game. That's the name of the game. Όχι, δεν Ο hate κοινό τον είναι YouTuber, player. θέλει views, κυριολεκτικά μόνο Δεν αυτό. διαφωνώ. Απλώς, όπως είχα πει και σε ένα Q&A που με είχαν ρωτήσει γνώμη για Rich Piana για κάποιον, θεωρώ ότι ο κόσμος δίνει αξία σε λάθος πρότυπα και θέλει να βλέπει λάθος πράγματα. Και άμα δεν το αλλάξουμε εμείς από μέσα αυτό, δεν θα γίνει δουλειά. Δηλαδή, άμα εγώ και εσύ και η Νεφέλη, που είμαστε άτομα που έχουν κάνει και δύο πράγματα αγωνιστικά και μας βλέπει και λίγο, περισσότερο λιγότερο κόσμο, δεν αφοσιωθούμε στο content μας να είναι η προπόνησή μας, η διατροφή μας, να κάνουμε μαζί μαλακίες και τέτοια. Και είμαι εγώ να λέω τι μαλάκα που είναι ο Ήκαρος, τι μαλάκα που είναι ο Γιώργος. Ναι, το τι μαλάκα που είναι ο Ήκαρος θα πάρει πολύ παραπάνω views. Αλλά είναι αυτή η εικόνα που θέλουμε να προβάλλουμε. Σίγουρα όχι, αλλά εμένα δεν με νοιάζει καν τι εικόνα προβάλλω. Εγώ κάνω απλά το δικό μου. Είμαι αυτό που είμαι. Είμαι πολύ κομπλέ με τι αρχέ και με τον άνθρωπο που είμαι. Και δεν είναι ότι το επίκεντρο ενό podcast ή κάτι τη ζωή μα, τη δημόσια, είναι το δράμα. Δεν το ψάχνουμε. Απλά στα 50 πράγματα που λέμε, μπορεί να έχει ένα-δύο ερωτήσει που μπορεί να είναι τέτοιου είδου. Και οκ, okay, απλά δεν το έχει σαν επίκεντρο. Απλά εντάξει, είναι part of life. Δεν υπάρχει κοινωνική Okay, σχέση, κοινωνική ζωή το χωρί ακούω κάποια που λες. τέτοια. Και δείχνει και αδυναμία να αποφεύγεις όλα τα προβλήματα. Γι' αυτό μετά γίνεται συνήθεια και σε κάνει αδύναμο. Πρέπει να τα confront. Πάντα. My opinion. Πεπέ, Παρακαλώ. είχες να μου πεις νέα για τον αγώνα και σου λέω περίμενε μέχρι το podcast να έχω fresh reaction. Λοιπόν, Για πες τα σουσού τώρα. Τα σουσού θέλουμε. πολλά σου σου έτσι, πολλά σου σου όμως. Πολλά. Έξω σου είναι. Θέλω να τα ακούσω όλα, όσο τρώω Είδα Λαθιωτάκη. τώρα. Λαθιωτάκης, που θα τον έχουμε Ναι. χρυμπόδες. Τι... Θέλει δουλειά, ρε. Θέλει πολύ δουλειά. Εντάξει, όλοι μας θέλουμε δουλειά, σίγουρα. Τι νόμιζε, πίστευε ότι δεν θέλει δουλειά. Δεν ξέρω φίλε, τι Νο... μπορεί να νομίζει το παιδί. Δεν Πάντως, δε ξέρω τι νόμιζε. Η αλήθεια όμως, από συζητήσεις μου με τον Ρενέ, νομίζω ότι νόμιζε ότι είναι σε πιο καλή κατάσταση από ό,τι ήθελε και επικεντρωνόταν λίγο στο να βγει πολλά κιλά. Ξέρεις, αυτό. Όλοι την έχουμε περάσει αυτή τη φάση. Αλλά νομίζω ήταν καλύτερο όταν φύγει από αυτή τη φάση. εντάξει, δεν θέλεις. Θες ρε φίλε δύο μάτια και να δεις φωτογραφίες από κάποιον που είναι φέτες και μετά τον εαυτό σου να καταλάβεις. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπες όλοι το έχουμε περάσει, αλλά Όλοι το έχουν περάσει. λες δηλαδή να θεωρούσε ότι δεν πρέπει να βγει full on stage και να φάγει πιο πολύ ή να γίνει κάτι τέτοιο. Προ, Οκ. θα σε πω ότι Okay. πιστεύω. Ναι. Το κακό με τους bodybuilder, βάζω όλους μας στο παιχνίδι, είναι ότι κοιτάμε τον καθρέφτη και νομίζουμε ότι γαμάμε τον πλανήτη όλο. Γι' Επειδή αυτό έχουμε πιάνουμε κόλληση. μια καλή σωματική κατάσταση κατά εμάς, δεν έχουμε μάτια, φοράμε παροπίδες. Βλέπουμε τη βελτίωση και γεγόμαστε από σχόλια άσχετων. Δηλαδή, θα έρθει ο Γιαννάκης της γειτονιάς μου, θα με δει με κοιλιακούς. Ω, μαλάκα, φαλακρέ, είσαι Κάρτα, τρομερός. κάρτα. Πάνε πάρε την κάρτα Ναι. σου. Ναι, είσαι τρομερό, φίλε, είσαι Ναι, ο ω, καλύτερο. καλά. Ναι, ωραία. Ναι, θα σε πει η μάνα σου, ο μπαμπά σου, ο ξαδερφό σου, γαμά. Και στην Καλά, ο δικός σου πραγματικότητα μπαμπάς είσαι. σε λέει ότι είσαι για τον Πούτσο πάντα. Είναι οκ. Okay. Ο δικό μου σίγουρα το λέει πάντα. Τέλο πάντων. Και μετά πα στην πίστα και αντιμετωπίζει μια πραγματικότητα σκληρή. Ότι δεν θα σε κοιτάξουν οι Έρχεται κουτές. το τέλης. Έρχεται Ναι, έρχεται ο τέλει. το τέλης και βλέπεις, φίλε. Ναι. Και μετά τι γίνεται. Πέφτει από τα σύννεφα με τη μάπα. Καρά απογοητεύεσαι. Δημιουργείς τον δράμα με στο μυαλό σου και χάνεις την μπάλα. Μετά έφυγε, δεν έπαιξε στην άλλη κατηγορία. Ήταν Ναι. κάτι Ναι. άλλο. Yeah. Ναι, γιατί να παίξει τη μήνυμα 90. Φτάνει στον αγώνα. Είσαι στο σκαλί του αγώνα. Όλο τον χρόνο πεινάς και κάνεις όλα αυτά που θες να κάνεις. Ότι ζορίζομαι, ταλαιπωρούμε, είμαι bodybuilder, hard is life και τα αρχίδια μας κουνιούνται. Και φτάνεις στην πίστα από ό,τι χάνεις και δεν ξανανεβαίνεις. Γιατί? Κοίτα, ο Θέμης πρέπει να αναρωτηθεί λίγο. Τι θες κάνει, γιατί όπως είπες, φοράμε παροπίδες όλοι μας. Όσο αγώνες και να έχουμε κάνει, δεν βλέπουμε την αλήθεια. Γι' αυτό έχουμε coach. Αν δεν εμπιστεύεσαι τον coach σου 100% και κάνεις το δικό σου ενώ φοράς παροπίδες και νομίζεις ότι ας πούμε, πρέπει να είσαι 5 κιλά παραπάνω,
Μετά τζάμπα κατεβαίνει στον αγώνα. Πάνε τζάμπα τα λεφτά, τζάμπα αυτό, τζάμπα αερογράφος, τζάμπα η δίαιτα, τζάμπα όλα. Παιδάκι μου, πες ότι δεν πήγε καλό ο αγώνας. Πες. Κάνε ό,τι σου Γιατί λέει ο να μην προπονητής. διασκεδάσει τη Και αν δεν τα διαδικασία. πας καλά, άλλαξε. Αλλά κάνε ό,τι σου λέει ο προπονητής τουλάχιστον. Τι είπες, πέμε. Γιατί Σταμάτησε να με μην τον Ρενέο. διασκεδάσει τη διαδικασία. Γιατί να κάνεις αυτό το δράμα στο μυαλό σου και γιατί να καείς. Δεν Δεν πρέπει να πήγε καλά. καίγεται. Αλλά ξέρετε, και εγώ το έχω περάσει. Είναι κομμάτι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Εντάξει, τι να σε πω, ρε φίλε. Εγώ αυτό βρίσκω πολύ λάθος στο community μας. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αλλάξω. Εντάξει, γινόμαστε με τα λάθη, γινόμαστε πιο σοφοί. Και εγώ Πήγα ακριβώς. που Είναι λες δύο στο Οδύσσια. χρόνια. Πήγα που λες στο Οδύσσια και περιφέρθηκα στα backstage. Ωραία. Άκουσα μόνο αρνητικά σχόλια για τον Βόλο. Μόνο. Για Και σένα. πώς άκουσα για μένα, για ποιο, μιλήσω για το Ρετάκι, για μένα. Εντάξει. Μόνο αρνητικά σχόλια. Όπως παράδειγμα. Απέσια εμφάνιση. Εγώ δεν το έκανα ποτέ. Λες και μιλούσα με τον Μίστερ Ολύμπια που μου το έλεγε αυτό. Ναι. Χάλασε το image σου. Ρέσεις. Ανεβαίνετε σε μια σκηνή να πάρετε χρόνο. Να δείτε λάθη, να βελτιώσετε και να διασκεδάσετε το community σας. Πού νομίζετε ότι ανεβαίνετε. Βόλτα, ρε. Έχεις μια βόλτα. Μια βόλτα, Ναι. ρε. Σωρά. Δηλαδή πήγα εκεί πέρα και είδα καταρχήν άτομα που παίξανε στον αγώνα, χάσανε τη θέση. Ο άλλο έλεγε: Πάμε να φύγουμε! Πάμε να φύγουμε! Σιγάρε! Σιγάρε! Πάμε να φύγουμε! Σου είπα, το Μίστερ Ρωτήσια είναι το Μίστερ Ολύμπια της Ελλάδος. Ναι, όντως. Είναι. Είναι. Γι' αυτό Είναι. είναι τόσο κακό το community μας, φίλε, στην Ελλάδα συγκεκριμένα, με το bodybuilding. Κοίτα, εγώ νομίζω, ναι, θέλει πολύ δουλειά το community ακόμα, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια, 1,5 χρόνο που παρακολουθώ, που συμμετέχω κάπως, έχει ανεβεί δηλαδή, έχει και πολύ πιο πολλούς αθλητές, κόσμος Ναι, ενδιαφέρεται πολύ. έχει ανέβει. Δηλαδή... Συγγνώμη, να σε ρωτήσω. Τι ακριβώς έγινε στο Όβερολ, γιατί εγώ με το που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Θα σου πω. Με το που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα τη κατηγορία μου, εγώ έτρεξα να φύγω να προλάβω ένα ιταλικό ανοιχτό που δεν το πρόλαβα δυστυχώς. Οπότε Λοιπόν, έχασα τον. Και πάμε. έμαθα ότι έγινε τη κακομοίρα μετά. Τη κακομοίρα. Σε ποιο Με όβερο τον είσαι, το δικό σου νικητή. ή σε άλλο όβερο. Όχι, ρε, όχι το δικό μου, στο bodybuilding. Στο δικό σου όβερο συγκεκριμένα μόλις ανακοινώθηκε ο Όχι, Τέλης, όχι, όχι το δικό μου, όχι το δικό μου. Το είδα, εξαφανίστηκε. τον είδα. Ναι. Γι' Ναι. αυτό μετά είδα ότι μου είπανε μετά ο Τέλης μου στείλε το πρωί ότι έχασα Ναι. σοου το overall bodybuilding. Το overall bodybuilding, ρε φίλε, ήταν πιο ξεκάθαρο. Μποτσίογλου κέρδισε hands up. Δεν ήταν. Τι σοου να γίνει, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Ο Εγώ Τέλης, απλά είδα τον νικητή. όχι, θα σου πω, μίλησα με πήρε το Τάσο σήμερα τηλέφωνο μου σε Ελίδη και μου λέει Ναι. και αυτός ότι είχε τον Τέλη να κερδίζει και αυτός και ο Τέλης αναρωτιέται το γιατί και πώς έχασε. Και έγινε ένας χαμός μεταξύ των κριτών. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος με ποιος, θα μας τα πει ο Τέλης καλύτερα. Δεν Αλλά ότι κατάλαβα. έγινε ένας χαμός για το ήθελα να πάρουν τη θέση από τον Κώστα, να δώσουν το χρυσό μετάλλιο στον Τέλη και αρνήθηκε αυτός να το δώσει. Και έγινε ένα δράμα τέτοιο. Δεν πας να πάρεις το μετάλλιο μετά που το δώσεις σε κάποιον. Και αυτό λέω Μπρο. εμένα, αν έγινε κάτι τέτοιο, μου φαίνεται πολύ κακό γούστο. Εμπρό, Έγινε τέτοιο πράγμα αυτό. Λοιπόν, εάν το Δεν τον όβερον, έχω. Δεν λέμε να εάν το επέλεξε ο όβερον Τέλης, προφανώς έγινε για να το λες. αποφασίστηκε να αλλάξει χέρια, εντάξει, καλό χρυσό ο Τέλης. Τέλειο. Τον καταγούσταρα στην πίστα. Αλλά ο Κώστας ήταν σχεδόν ίδιο condition. Ένα 10% λιγότερο και 20 κιλά πάνω. Εδώ μιλάμε για bodybuilding overall. Δεν μιλάμε για classic physique. Ναι. Είναι εντελώς παράλογο. Αυτό δεν το δέχομαι από κανέναν. Δεν το βλέπω καν. Είμαι τυφλός αυτό. Είμαι τυφλός. Πρέπει να το Τι δω να το του μετάλλιο. πάρουνε. Εγώ που. Εντάξει, είμαι μεγάλο φαν του Τέλη. Το θυμάμαι και από μικρό. Όταν ήμουν εγώ μικρό, δηλαδή. Δεν ξέρω. Μάλλον θα το δίνω στον Τέλη, γιατί είναι πιο αναλογικό στα πόδια. Και ο Κώστας ιστερεί πολύ σε πλάτη και μοιραία. Πολύ όμως. Ενώ του Τέλη ήταν τα δυνατά του σημεία αυτά. Δεν ξέρω. Ο Τάσος Μισαηλίδης που μιλήσαμε τηλέφωνο μου λέει και αυτός ότι θεωρείται ξεκάθαρο πριν του Τέλη και ότι δεν καταλαβαίνει γιατί έγινε αυτό. Κοίτα, κοίτα. Θα σε πω τη δικιά μου οπτική που συμφωνούμε για να διαφωνούμε. Θα την πάρω όλη τη σκηνή, γιατί Ναι. μου άρεσε πάρα πολύ το κομπάρισον. Στου γλουτού, ο Ποτσίουγλου είχε γλουτού. Ο άλλο δεν είχε γλουτού. Τίποτα. Τίποτα. Καθόλου. Όχι, και αυτό τον έσωσε τον Τέλη και μαζί μου, γιατί Αποκλείεται να μην είχε γλουτούς. φορούσε το μαλλί. Όχι, Όχι, μπρο, δεν είχε τίποτα. δεν Τίποτα έχει από γλουτούς. πισινό.
Και αυτό, λέω, αυτό τον έσωσε και μαζί μου γιατί φορούσε το μακρύ του μαγιό. Οπότε δεν φαινόταν εκεί η αντίθεση. Καθόλου Bluetooth. Τον βοήθησε. Αυτό ισχύει. Και το λέω και εγώ Ναι. που είμαι φαν. Λοιπόν, καθόλου Bluetooth. Μετά, στα πόδια, δεν Πάνω από ήταν 30 πόδια. μεγαλύτερα, ούτε τόσο τραγικά πιο κομμένα. Ήταν βέβαια καλά. Δες τα, το φαίνονται στις φωτογραφίες. Front lat ποιος δίνει. Στον Τέλεια. Ποτσίου μου το δίνανε, Μπράβο. φίλε. Πώς δεν το κάνω. Μόνο του Μα δεν έχει κυριακού λάθο ήταν. το Ποτσιόγλου. Πώς δίνει το Δεν είναι front lat πολύ shot. close. Είναι close, αλλά ξέρω πως αν το έβλεπα από κοντά το density του κοστή μπορεί να ήταν λίγο Μα πιο. πάνω στην 20 καλά πάνω και φαίνεται. Δες πόσο dense είναι το στήθος του με τους ώμους του. Να σου πω την αλήθεια, εδώ από φωτογραφίες είναι fucking close. Το conditioning αυτό δεν μπορώ να το υποτιμήσω γιατί Ναι. είναι. Ναι. Μετά εδώ, Είναι δεν του wild δίνω το τίποτα στον conditioning, άλλο, με είναι τίποτα. άρρωστο. Εδώ είναι το κοστί, σίγουρα. Με τίποτα, με Εδώ είναι το τίποτα. κοστί, ναι. Είναι το share που Αυτή διπλό. είναι. Ναι, αυτή είναι του Κώστα. Δες πλάτη όμως τι γίνεται. Ναι, Εδώ, ούτε εδώ τη εδώ δίνω δεν μέσα έχει, στον τέλειο. δεν έχουν μπει στην πόζα, Δεν δεν είναι είναι στην στην καλή πόζα. φωτογραφία. Δεν είναι στην πόζα, αλλά έχει πάρα Η πολύ άψη ωραίο θέση του τέλειο είναι position. εντυπωσιακή. Έχει, Η και από κοιλιακή χθες του έχει τέλειο πάρα φίλε πολύ είναι η ωραίο καλύτερη στην mid-section. Ελλάδα. Ορίστε τι. Η κοιλιακή του τέλειο είναι η καλύτερη στην Ελλάδα. Δεν και ο Θα άλλος να μην του πάει συμφωνήσεις, πίσω, Πέτρο, ρε Μπρο, και το είναι και 20 είδες κιλά πάνω. Κοίτα, έχει πάρα πολύ καλούς κοιλιακούς και είναι και 20 κιλά πάνω αυτό. Δηλαδή σε αυτή την πόζα το παίρνει ο Κωστής, νομίζω. Okay. Τώρα εδώ Και όμως εδώ τι παίρνει. βλέπω, δεν είναι στην πόζα, αλλά θεωρώ ότι πάλι ο Κωστής. Γιατί το conditioning δεν είναι μεν τόσο καλό όσο το θέλει, αλλά είναι αρκετά καλό. Βλέπει δηλαδή, τις γραμμές όλα. Αλλά δεν πατάει τώρα τα πόδια εδώ. Ναι. Πώς άλλος. Το Μασάλος φίλε, για την ηλικία του, του το δίνω φίλε, Πολύ δεν χωράει. ωραίος. Ναι, εννοείται. Legend. Είναι μαλάκα τρομερός για την ηλικία του. Απίστευτος είναι. Απίστευτος Το είναι. δέρμα Φαινόμενο του, είναι. πώς κρατάει το δέρμα του τόσο καλό για τόσο μεγάλη ηλικία. Άρα, μπρο, ξέρεις τώρα πώς. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Λέει, να ξέρεις, δηλώνει ότι δεν κάνει κανένα τσίτ ποτέ, ότι το τσίτ του είναι τα γεμιστά της γυναίκας του μία φορά στις 2 εβδομάδες. Μπορεί. Είναι, μπρο, είναι άλλη γενιά. Είναι πιο, πολύ πιο σκληρή ηλικία από εμάς. Ναι. Είμαστε εντελώς μονομάτια. Ναι. Και Επίσης, τώρα γενικά έχω μέσα. δεν τρώγανε ποτέ fast food και τέτοια. Άμα δεις πάντα σπιτικά φαγητά θα τρώγανε άμα θα φάνε, όπως είπε, γεμιστά. Τι θα δει να τρώει γεμιστά. Κολοβρόμιδο, τι Μα θα δει. λέγα, Κωστή, ξέρεις τι εμένα έλεγα, τι θα φάω μετά τον αγώνα, θα φάω τα πάντα και είχα λίστες και τέτοια. Και με που του τελείωσα δεν έχω όρεξη να φάω τίποτα. Ναι ρε μπρο, αφού κάνεις Και... carb-loading με 2.000 γραμμάρια carbs. Ναι. Τι να Τρεις. πέρα. Εγώ σκέφτομαι μέχρι που αρχίζω να φορτώνω και μετά φτάνω μαλάκα δεύτερη μέρα loading και λέω πω, πω, δεν θέλω. Και τη μέρα του αγώνα δεν μ' αρέσει να τρώω. Το στομάχι μου λίγο άνω κάτω. Αλλά μετά τι μέρε φίλε γάμισε εδώ. Beans. Θα γίνει τρελό beans. Πρέπει να βάλουμε size, πρέπει να βάλουμε size, τι να κάνουμε. Ξέρεις τι κρέιβαρω πολύ. Burger King. Φίλε, έχω να φάω χρόνια Burger King. Πού έχει, πού θα βρει, στη Γερμανία. Εδώ έχει όπου θες. Μας εδώ δεν έχει. Δεν έχει η Αθήνα. Δεν έχει και είναι ωραίο. Είναι McDonald's λίγο καλύτερο, κρέας και τέτοια. Όλα 15% καλύτερο από ποιότητα. Απλά το McDonald's Αυτό είναι που είχαμε φάει πιο. αυτό που είχαμε φάει μαζί στο food truck Ήταν τούμπανο. γάμισε. Ήταν τούμπανο. Ήτανε τούμπανο. Ήτανε φανταστικό. Ναι. Θα πάμε κάποια στιγμή. Πάμε. Έρεις, μα λέτε το Μάιο, πάλι εκεί, έλα. Για πες, έχεις κανένα άλλο σουσού, Πέπε. Αυτό ήταν που ήθελες να μου πεις. Πόσα σου Ναι, δεν σε αλλά τι πω, να ρε. ήθελα να σου πω. Όλα. Τι να Α, ήθελα να σου πω. Βλεντάκι, πες μου. Έχω ερώτηση για Βλεντάκι. Πώς σε φάνηκε... Να ξέρεις, δεν έχω δει πολύ από τον αγώνα. Είχα κλείσει το μάτι απέναντι. Α, δεν είδες... Οπότε, δεν, μάλλον... Πες μου, μπάς και το είδα. Γιάννη, Αγιάννη. Δεν τον είδες, πίστε καθόλου. Τον είδα, ναι, τον είδα. Δεν Δεν έχεις ήταν εντυπώσεις. αγωνιστική εμφάνιση. Δεν ήταν αγωνιστική εμφάνιση. Αλλά νομίζω το γνώριζε, οπότε δεν θα το σχολιάσω αρνητικά. Νομίζω άκουσε ένα φίλο του που του είπε να παίξει και Εσύ τα αποφάσισε κάνεις. να παίξει αυτό. Δεν νομίζω ότι θεωρούσε ότι είναι για αγώνες σε αυτή την κατάσταση. Σωματικά έχει κάποια ωραία σημεία. Η πλάτη του ήταν ωραία, είναι dense, είναι wide. Η χαρμοσύνη του, okay, δεν ήταν για στιγμή.
Αυτό. Αλλά και το ποζάρισμα του, επειδή το είχαμε συζητήσει και μου είχε πει ότι το έχει και να μου κάνω μαθήματα, μα θέλω και τέτοια, δεν θα έλεγα ότι είναι σε θέση να κάνει μαθήματα για τέτοιο. Από εκεί και πέρα, δεν τον έχω για delusional ότι πιστεύει ότι ήταν καλή κατάσταση ή κάτι τέτοιο, οπότε δεν θα σχολιάσει το γραμματικά. Ήταν η πρώτη παρουσία. Μπλε. Και έχει τις μάζες, έχει την ποιότητα, έχει τα σχήματα. Εγώ περίμενα λίγο καλύτερη εμφάνιση, αλήθεια είναι. Εντάξει, ρε Πέπε, και εσύ άκουσες ένα φιλαράκι και πήγες στον Βόλο. Αυτό νομίζω ότι ήταν μια τέτοια κατάσταση. Ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι ήταν μια τέτοια, νομίζω ήταν μια Εγώ τέτοια στον Πόλο κατάσταση, πήγα οπότε δεν εντελώ θα για να πάω να σχολιάσω παίξω καθόλου. απλά. Μπορεί και αυτός που ξέρεις. Εντάξει, τώρα αποκλείεται. Τα πίστεψε Δεν με. λες. Τώρα. Ο μοναξής, στο community αυτά τα καφρίλικα τα κάνω μόνο εγώ. Ναι. Κανένας άλλος. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το δω. Το ακούω. Όχι, κανένα άλλο. Δεν υπάρχει κανένα που θα ανέβαινε αν δεν είναι 100% έτοιμο. Ο Λεντάξ, παράδειγμα, δεν θα ανέβαινε αν δεν νομίζει ότι Ποτέ. θα κερδίσει τον αγώνα ποτέ. 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 Η Φενέλη το ίδιο, δεν το συζητάμε καν. Εσύ είσαι Ωραία, καλό ναι. χρόνια, οπότε έχει σιγουριά. Εγώ, φίλε, θα έρθει η μέρα που θα, αν με θέλουν, θα πάω στο Odyssey Guest Posing, φίλε, σαν το Sean Roden το 2018, κολόχοντρος. Full off season έτσι, unenrolled, αναμπολικός. Να κάνω έτσι και η κοιλιά μου να είναι εδώ. Ναι, να σε δω να κάνεις τέτοιο off-season. Δεν ποζάρω καν στο off Να season. σε δω αλήθεια κάποιος. Πονάει πάρα πολύ στο off season. Γι' αυτό δεν κάνω ποτέ off season. Γιατί φαίνομαι εντυπωσιακό μόνο όταν είμαι detailed. Όταν έχω μάζες, πάλι απλά είμαι μικρός, χωρίς detail. Γιατί δεν είμαι μεγάλος. Α, δεν πειράζει. Και εδώ. Είχαμε και το Mr. Olympia, ρε παιδιά. Να μιλήσουμε και λίγο γι' αυτό, θέλετε. Ωχ, να είναι. Δεν Έχετε μ' άρεσε ωμέ. καθόλου ο νικητής. Όχι. Ποιος, Πού άρε, πού. μπρο. Ο μαύρος. Δεν μ' άρεσε. Ο Ντάου. Στάψερ. Μαύρος. Έλα, ρε, μπρο. Ξέρεις ποιος είναι. Θα μας κάνουν cancel. Θα μας Ναι, κάτσε εδώ, θα πάμε γιατί να κλείσουν το μένουμε εκεί. κανάλι, ακούς. Γιατί έχουμε μαύρο και στη 212 και στην Open. Ο Κεώνε ήταν Για τρομακτικός. Ήταν κάτσε ένα δύο καράκι. λεπτάκια να πάω να φέρω λίγο νερό που είναι. Έχουμε. Συνεχίστε. Έχει μαλακίες σε λίγο. Ο Σάμψον άξιζε να το κερδίσει. Ο Σάμψον, ναι, επιτέλους πήρε ένα διουρητικό, επιτέλους. Επιτέλους. Αφού εντάξει, ο Μίλος και στα podcast έχει πει ότι φοβάται να πάρει διουρητικά όλη την ώρα. Και δες τι κάνει, παπ, αυτό παίζει, δεν ήταν ένα τέταρτο μισό Ντάιζακ τώρα. Ήρθε λίγο στεγνός, ωραία, δεν είχε το conditioning του Χάντι, του Ντέρεκ, αλλά δεν χρειάζεται, γιατί έχει πολύ καλύτερο σχήμα και όλα αυτά. Εγώ είχα τον Χάντι να κερδίζει, μέχρι που είδα HD φωτογραφίες, Πέπε, και είδα τον back double και είδα τα glutes. Και λίγο το καταλαβαίνω, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα, ας πούμε, κέρδισε. Το αξίζει. Το άξιζε. Τι λες εσύ σαν ειδικό. Μαλάκα έφυγε ο Πέπε. Ξενέρωσε. Λάω μόνος μου. Ναι, πολύ ράτσιστης, δε, με το που τέτοιο έφυγε. Δες εδώ όμως χάνει. Μπα! Καύλα. Κρούσιφιξ. Όποιος ξαναπεί ο Χάντι δεν έχει σχήμα ή δεν είναι αστέτικη, είναι μπλόκι. Μη μου ξαναμιλήσετε. Ρε φίλε, έχει. Απλά το θέμα είναι ότι ο Σάμψον είναι ψηλοδιπλός και στο ύψος. Οπότε βγάζει ένα πιο. Έχει καλύτερο presentation πάνω στην κοινή, στη σκηνή, ρε φίλε. Δεν ήταν, Με δεν ακούτε, ήταν. παιδάκια. Ήταν close, ακούμε, Πέπε. Εγώ σου κάνω και ερωτήσεις κιόλας και έχεις φύγει. Όχι, έπεσε το ίντερνετ, γι' αυτό δεν μπορούσα να μιλήσει. Α. Και στα δυτικά. Τι γάμο το κινητό. Ήρθα. Τι έχασα. Τίποτα, βλέπουμε εδώ. Samsung Χάντι, Derek. Το άξιζε ο Σάμσον. Το άξιζε ο Σάμσον. Ναι, αλλά ήταν close. Με τον Χάρη, ο Ντέρεκ, για μένα δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, θα μπορούσε να έχει χάσει και από τον Μάρτιν. Ναι. Ο Ντέρεκ φέτος ήταν λίγο εκτός, γενικά. Πάλι καλός ήταν, απλά οι άλλοι τόσο καλύτεροι. Ξέρεις. Και ο Μάρτιν, Ο ας Μάρτιν γίνεται ο είναι Μάρτιν απίστευτος. Μπόμπιλερ. Εμένα είναι ο Μάρτιν πρώτος, Τόνι ο Μπέρτον δεύτερος. Αυτοί είναι οι δύο αγαπημένοι μου αυτή τη στιγμή. Μπέρτον, ε. Ωραίος ο Μπέρτον. Εγώ Α, πιστεύω έχασε ο Χάντι καθαρά για πολιτικούς λόγους. λες, όχι, δεν είναι. Καθαρά. Δεν δέχομαι καν ότι ήταν καλύτερος ο Μαύρος. Μπρο, ήταν αρκετά καλό. Κάτσε να δούμε λίγο Χάντι. Το front double του ήταν το καλύτερο που έχω δει από αυτόν. Και κέρδισε το front double για μένα, είναι τον όλου.
Ναι. Τις πλαϊνές έχασε πολύ. Είναι Λόγω λίγο. density. Ήταν λίγο flat. Λίγο flat και δεν ήταν τόσο στεγνό το Arnold. Αν ήταν όπως το Arnold, το έπαιρνε άνετα. Ναι. Απλά είναι δύσκολο να πικάρεις, φίλε, δύο φορές. Γιατί σε αυτό το επίπεδο, τρεις φορές έπαιξε δύο Arnold. Γιατί ρε φίλε δεν είναι ότι κάνει κάτι διαφορετικό ή κάτι λάθος. Απλά το σώμα δεν Δεν ανταποκρίνεται ακούει εμένα. 100%. Ανταποκρίνεται 97%, 95%. Αλλά σε αυτό το επίπεδο φτάνει αυτό. Αλλά το back double του μου άρεσε πιο πολύ από φέτος σε σχέση με πέρυσι. Το back lat του killer. Εσύ, μα εδώ το είδα σε μένα ότι μου ήταν δύσκολο το πικ μετά τη Σουηδία. Ναι, ήσουν Το λίγο έχω χειρότερος από τη Σουηδία. και όχι μόνο Στο back αυτό, το είδα σε είναι σένα. ένα. Φίλε, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η διαφορά μου από τον αγώνα που έπαιξα το μεσημέρι στον αγώνα που έπαιξα το βράδυ ήταν night and day. Το πόσο χάλασα και κουράστηκε το σώμα μου, αυτό δεν θα μου γινότανε αν δεν είχα παίξει τον προηγούμενο αγώνα, πιστεύω. Εντάξει, αλλά τα πικ σου και σένα είναι λίγο, ξέρεις, Ναι. times. Ναι, είναι extreme. Τα Όχι πικ μου extreme, αλλά είναι μία. κάπου εντάξει. Τώρα. Όχι. Τα πικ μου, φίλε, θυμάμαι, μου είχε τύχει. Είχα παίξει το Πανελλήνιο το 23. Είχα βγει στη σκηνή μαλάκα μπάρουτι. Ήταν φοβερή εμφάνιση. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πικ μου. Και κατεβαίνουμε, φεύγουμε καπάκι μετά τον αγώνα. Μπαίνουμε στα μάξι του Ξενάκη. Και μου λέει ο Ξενάκης, κάπου στη μέση του δρόμου, μία ώρα μετά, έλα βγάλουμε φωτογραφίε εδώ, ρε, εσύ. Τη βγάζω φωτογραφίε. Και ήμουνα σκατά. Δεν είχα καμία σχέση με αυτό που ανέβηκε στη σκηνή. Μήπως Και λέω, είχες. μαλάκα, πόσο. Δεν είχα προλάβει να φάω, δεν είχα κάνει τίποτα. Και λέω, μαλάκα, πόσο close το κόψα. Δεν είχα καμία σχέση. Εντάξει, η Τσουλίδη ζάχαρη θεωρώ παίχτηκε. Οπότε έχει τα Ναι, 40 που είσαι Θεός. Αυτό. Αυτό. Λεντάκι, φέτος έκανες γέμισμα με Εννοείται. Λετάκι μπαταπρέλ. δεν βγαίνει από το σπίτι χωρίς Τσουλίδη. Έκανα στη Σουηδία στο pre-judging, όχι στο finals. Και έκανα εδώ στο pre-judging και στα finals. Γιατί όχι στα finals. Γιατί με έλεγαν, νόμιζα ότι θα βγαίνα μια ώρα μετά. Βγήκα 7. Και μου λέγανε συνέχεια, τώρα σε λίγο βγαίνει, σε λίγο βγαίνει. Αυτό ήθελα να Και ρωτήσω. Σε εσύ, σχέση αυτό με αυτά, ήθελα. πώς ήταν με την ώρα, σε Ωραία, μια ώρα. όχι, εγώ αυτό ήθελα. Θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα για τον. Βασικά πολλά πράγματα θέλω να σχολιάσω. Πάμε, Αλλά πες για μου. μένα τα πιο απαράδεκτα ήταν ο χρόνο. Ήταν πραγματικά δηλαδή, του καθυστέρησαν πάρα πολύ. Και εγώ βγήκα δεύτερη Αγώνες ώρα από τι συνήθως 12 και μου λέγανε συνέχεια λίγο σε. αργούν, ξέρεις. Εσύ τώρα ήρθες στη Okay, Σουηδία, απλά μην μπρο. Στη πες μου. Σουηδία, εγώ δεν έχω Ναι, ξαναζήσει το ναι. time. Όλοι οι αγώνες συνήθως πάνε μαλάκα μέχρι 3 ώρες τη νύχτα στην Πολωνία ήταν. Αλλά Το εντάξει, οκ, θυμάσαι ότι στη okay, Σουηδία έχει οθόνη. ναι. Στη Σουηδία έχει οθόνη που είχε countdown. Και έλεγε πόσο βγαίνει, μαλακά. Απίστευτο. Περιμένεις να δεις ένα Τέλο σπορ, πάντων. να βλέπεις live, backstage. Δεν περιμένω να Δεν πάρουν οθόνη, αλλά περιμένω μου πούνε αλήθεια ότι βγαίνει σε 5 ώρε πάλι. Όχι σε λίγο βγαίνει, σε λίγο βγαίνει. Γιατί εγώ λέω, ίδρωσα λίγο στη σκηνή. Οπότε λέω, τι θα κάνω. Αφού βγαίνω σε μία ώρα, δεν θα κόψω. Θα κόψω τελείω το νερό, δεν θα πιω καθόλου. Και that's it. Μια χαρά. Και ήμουνα μαλάκα χωρί νερό και χωρί φαγητό. Έφαγα 5 ριζοκοφέτες με τον αγώνα γιατί θέλανε το στομάχι μου πώ πρέπει για να βγάζω βάκι μου. Γιατί λέω, θα ξαναβγάζω μια μισή ώρα. Έφαγα 5 ριζοκοφέτες κυριολεκτικά. Δεν ήπια νερό. Και βγήκα 7 ώρε μετά. Και φοβήθηκα να φάω, φοβήθηκα να πιω νερό, φοβήθηκα να φάω αλάτι, φοβήθηκα για να κάνω οτιδήποτε. Γιατί συνέχεια ήταν σε λίγο βγαίνει, σε λίγο βγαίνει, σε λίγο βγαίνει. Και φλάτερα εξαφανίστηκα. Δεν ήταν καλή εμφάνιση τελικού, καθόλου καλή. Γι' αυτό δεν Και μ' αρέσει. φταίει η οργάνωση γι' αυτό. Γι' αυτό Δεν. πικ με insulin πρέπει να είναι ο αγώνας on point. Ναι. Βάλε να δεις φωτογραφίες, αυτές που ανέβασε στο προφίλ μου από το pre-judging και είδατε νομίζω φωτογραφίες σου στείλει ο Ρενέ από τον τελικό με τον Τέλη. Δεν λέω ότι θα κέρδισε κάτι τέτοιο. Λέω για εμένα προς εμένα, καθαρά. Δεν είχε καμία σχέση το Ήταν look. πολύ δυνατό πακέτο, φίλε. Αυτό ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο. Πάλι του τελικού δεν ήταν καλό, αλλά ήταν δική μου μαλακία, είδα το γεγονότο. Βάλε να δεις. Εδώ το Εδώ από κάτω φαίνεται ακριβώς. είσαι πιο flat από τη Σουηδία, αρκετά πιο flat στα πόδια εδώ βλέπω. Τα πόδια μου εξαφανίστηκαν σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά κοίτα, πρέπει να δεις δίπλα στους άλλους, να δεις. Εδώ είναι με ενσουλίνη το γέμισμα. Και κοίτα, είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι μπαλαρισμένο. Ναι. Work τους κάνεις, Το work. βάλε και το βίντεο. Στον τελικό δεν ήμουν έτσι. Ναι, πολύ. Στον τελικό δεν ήμουν έτσι.
Και θεωρώ φταίει ο χρόνος γι' αυτό. Αυτός ο τελικός. Εδώ ήταν ενέλη. Όχι, εδώ με το λαθιωτάκι στην κατηγορία Α. μου. Οκ, okay, ο Λαφιωτάκης ψηλό... Λίγο καλύτερος από τον Βόλο που φαίνεται. Εντάξει. Ναι, έχει Αυτό ωραία ήταν το καταστήματα εδώ το πίσω ήταν το παιδί. παιδί που έλεγε ότι θα κερδίσει. Ο κατούμενος είναι αυτός. Just saying. Ο Φαίνεται conditioned, αλλά εντάξει, έχει κουντουμάς. μεγάλο. Ωραίος είναι. Πολύ Κουντουμάς, ωραίο. είμαι πολύ φαν. Έχει μεγάλο frame, θέλει μάζες. Επειδή μίλησα με τον προπονητή του τη μέρα πριν, μίλησα με τον προπονητή του τη μέρα πριν, λέει ήταν γάμματα φλατ, δεν γέμιζε με τίποτα. Και αρνιόταν να φάει σαβούρα για να γεμίσει. Και ήθελε ο Χρήστος να του βάλει να φάει σαβούρα μπάσκετ, τον προλάβει να το γεμίσει. Και αυτό Ράει τη δεν ήθελε, το σαβούρα. έβαζε τα κλάματα και λέει: Σε παρακαλώ, μου δώσει σαβούρα. Γιατί δεν Ναι. βάλεκα McDonald's ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Το χωνεύεις πιο εύκολα από κότα και ρύζι. Αλέξανδρε, άκου εμένα. Το ξέρω, το Σαβούρα ξέρω. το βράδυ πριν είναι σχεδόν must όταν είσαι φέτος. Και άκου τον coach σου, ρε μπρο. Δηλαδή τον ακούς όλο τον χρόνο. Και τότε που πρέπει δηλαδή, που μετράει, που κάνεις make or break. Ρε μπρο, κάτι ξέρει. Ο Chris έχει παίξει, είναι προ, έχει ζήσει τον bodybuilding. Το παιδάκι Παιδί εγώ είναι... πρέπει να σας κλείσω γιατί πρέπει να κάνω μπάνιο και να φάω. Πειράζει να Το φύγω. παιδί είναι καλουπάρα πάντως, πάρα πολύ ωραίος. Καλό βράδυ, ευχαριστώ για την Καλό παρουσία σου. βράδυ, Πενελή, τα φιλιά μας. Καλή σας, Ανεφέλη. Τρίο Καλό φαΐ. μπανάκι, θυμάσαι καλύτερα. Είμαι σε έλλειμμα και πεινάω όλη μέρα. Τι θα γίνει, πες μου λίγο. Πάρε ένα τσίτ, bro. Όχι, όχι, όχι. Ωραία, τι άλλα παράπονα έχουμε από τον αγώνα. Και τι άλλα θετικά, πες Λοιπόν, μου θετικά. Πες μου όχι, τώρα, γιατί θετικά, εντάξει. Είναι θετικά. ο μεγαλύτερος αγώνας της Μεγάλη Ελλάδος. φίλε, πάρα πολλοί αθλητές και πολύ καλοί αθλητές. Ήταν ένα επίπεδο καλό και ποσότητα και ποιότητα. Ήταν κάποιες κατηγορίες που ήταν, ας πούμε, 7-8 άτομα που βλεπόντουσαν όλοι. Θεατές, πολλοί και φασαριόζοι εκεί δίνανε, υπεκροτάγανε, έτσι ήταν οι δεύτεροι. Ναι. Τίνγκα, τίνγκα Αυτά ήταν, είναι τα. τίνγκα. Ναι. Ήταν τίγκα, πολύ ωραία ατμόσφαιρα και μπράβο σε όλους. Αρνητικά, δεν νοείται να μεγαλώνει τόσο αγώνας και να μην μεγαλώνεις και εσύ μαζί. Δηλαδή, να είναι 150 αθλητές και να μου έχεις μια κοπέλα με έναν αερογράφο που στις 5 και κάτι με κατεβαίνω από τη σκηνή και της λέω να σου πω, της λέω, θέλω ένα Ήταν δεύτερο ευκαιρία γιατί που θέλω να ήταν σε και ξαναβρω. πέρσι. Ναι. Ναι, αυτή. Εγώ δεν θέλω να Και μου προσβάλλω κάνει. κυρία, αλλά τόσο αργά Ναι. πέρσι ήθελα να πω, να τις πω, φέρε να τους κάνω εγώ. Το έκανα πολύ καλύτερα και γρήγορα, αλλά no front, εντάξει, αυτός είναι ο αγώνας. Δεν τη Είχε... φταίει η κοπέλα, είναι μία. Είναι Τέλος μία. Ναι. Και μου κάνει λίγο ρε, εντάξει, θες εσύ να προφανώς περιμένετε κάτι θα πάρα πολύ ξέρετε. ώρα. Ναι, προφανώς θα είχε πεθάνει στη δουλειά για να μου το πει αυτό, αλλά παίζει ότι κάτι μου λέει εγώ σχόλασα, δεν έχω κανέναν τελείως, αυτό ήταν. Είχε άλλες 20 κατηγορίες μεταξύ μετά. Άμα κάποιος θέλει αλλαγή, κάτι, τι τον έκανε, τον παράδοσο. Αυτό είναι Έγινε αυτό εντάξει. το πράγμα. Δίνω απόλυτο δίκιο. Θέλει Αρνήθηκε. το πρώτα σε κάθε αγώνα που έχουν ομάδα, ξέρω, 20 άτομα έρχονται. Βάλε 3 άτομα. Ναι. Αυτό λέω. Βάλτε Αλλά την θέλω αλυσίδα πάντα στους κάπου. αθλητές να κάνουν μόνοι τους το χρώμα, αν μπορούν να Δεν παραγγείλουν μας αφήνουν, κάτι. δεν μας αφήνουν. Ρε μπρο, κάνει Το στρώση. απαγορεύεται. Πάνε στρώση και μετά κάνει αποσπάσεις στον αερογράφο. Όχι, εντάξει, αυτοί είναι οι κανόνες, αυτό είναι. Το άλλο παράπονο το οποίο φαντάζομαι το έχετε όλοι που έχετε παίξει σε το Αδύσσια ή Χέρκουλες ή οτιδήποτε, είναι η τρομακτική ζέστη. Μάνα, να σε πω κάτι. Τρομακτική ζέστη. Εντάξει. Πέρσι στο Οδύσσια, εγώ είχα παγώσει μέσα. Φέτος ανατινάχτηκα. On stage είχε λίγο ζέστη, την προβολή είναι κοντά, αλλά δεν, εντάξει, είσαι φίλε αμφιδατωμένος. Υδρώνεις τόσο. Δεν θα, Μαλάκα, εντάξει. εσύ έσταξες και εγώ έσταξε το ρίχνω, εντάξει, εκεί πέρα. Για άλλο λόγο έσταξα εγώ, μπρο. Εγώ στα Οδύσσια πέρσι είχα έξω φρενών να ανέβηκα on stage. Δεν ξέρω καν πόζαρα. Εγώ πάντως από τον αγώνα, εκτός από το ωράριο που μου φάνηκε ότι εντάξει και δεν θα αλλάξει αυτό ποτέ, φίλε, γιατί Καλά. αθλητή δεν θα αλλάξει. Σε γενικές γραμμές με φάνηκε βελτιωμένο το show με πολύ κόσμο. Παίρνει βελτίωση που λέει το βάψιμο, ούτε αυτό θα αλλάξει, μπρο, η αλήθεια είναι ποτέ. Το έχω Πρέπει, αποδεχτεί, πρέπει, έχω πρέπει. μάθει. Αυτό με το βάψιμο Ήταν. πρέπει, παιδιά. Η κριτική τώρα από μένα που εντάξει, έχω πάει σε λίγους αγώνες.
Εντάξει, δεν είμαι και κανένα, αλλά ρε φίλε, όπω είπε ο Λεντάκη, εφόσον μεγαλώνει ο αγώνα, πρέπει να μεγαλώνει κι εσύ. Και αν δεν μπορεί να προσφέρει ένα αξιοπρεπέ σερβις τάνινγκ, α σου αθλητέ να το κάνουν μόνοι του τουλάχιστον. Γιατί είναι κρίμα να στάζει το τάνινγκ, τούτο εκείνο, ή μπλα μπλα μπλα, ή να περιμένουν τόσε ώρε ένα σερβράφο. Είναι δουλειά δύσκολη, δεν είναι εύκολη δουλειά. Όχι βέβαια. Έχει 4-5 ώρε βάφη η κοπέλα. Εντάξει. Λιώνει η πέτσα τη. Ναι. Και μετά θες σίγουρα καμιά διόρθωση, κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί άλλο απλά να έχει φύγει, ας πούμε. Ναι, ισχύει, ισχύει, ισχύει. Είναι. Ναι, γενικά καλύτερη ο Άνος ήταν. Τι είπε, έπεσε ο Άνος. Φίλε, τον κάναν χάκι. Άκουσαν τι λέει ο Τσαγάνες. Πάει, μπήκαν σπίτι του. Τεδάκι, πέταξε το τηλέφωνο. Τι λες ρε κολόπεδο. Τι... Δεν σου αρέσει το χρώμα. Σιγά μίζω. Τι Λοιπόν, Κωστή. λέει. Ποιον αγώνα θα κάνω πικ. Τις ψωλές με το γαμά εγώ. Θα σου πω. Ρουμανία ή Πράγα, φίλε. Η Πράγα πότε είναι. Μέσα Νοεμβρίου. Μετά τη Ρουμανία. Νομίζω. Αλλιώς έχει, φίλε, Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου έχει Αυστρία. Και εκεί που θα πάω σίγουρα είναι Δεκέμβριο Άμστερνταμ, φίλε. William Bona Classic. Μακριά δεν είναι, μπρο, θα έχει περάσει πόσο καιρός. Ρε, rebound μέχρι τότε. Τώρα, 1-2 εβδομάδες ακόμα έλλειμμα και μετά super clean rebound, καμιά εβδομάδα low πάλι και τέλος. Έφυγα. Αυτός ο αγώνας λένε ότι είναι, ρε φίλε, τούμπανος, όπως στη Σουηδία. Και είναι στο Άμστερνταμ, δηλαδή μετά 2 μέρες εκεί πάμε να ράξουμε, φίλε, να γίνει χαμός. Για Ρουμανία έχω ένα θέμα γιατί παντρεύω το Βαλάντης. 9, η ίδια μέρα. Γάμα τη Ρουμανία. Έλα, Αλλά Βαλάντης, πάω ναι, γάμο. Βαλάντης. Εκτός να παντρευτεί στη Ρουμανία. Ναι, εντάξει. Πολύ ωραία πόλη. Το λεντάκι να ξέρει τον δέρνουνε τώρα. Εκεί τον χτυπάει κάποιος. Ναι, κάτι τον έχουν έτσι. Θες εισιτήρια, θες, τι. Τι θες. Αρχίδια θα πάρεις. Είχε τουλάχιστον, κοίτα, εντάξει. Είναι ειλικρινής κριτική του αγώνα. Εμείς το καλό θέλουμε για το ελληνικό bodybuilding. Θέλω να βλέπω ρε φίλε Έλληνες αθλητές να ανεβαίνουν και να βγαίνουν και έξω. Και ρε φίλε, όλα ξεκινάνε από τους τοπικούς αγώνες ή τους Ναι, δεν γίνεται. Πρώτα national. πρέπει να πας στην Ελλάδα ή στο σπίτι σου τέλος πάντων και μετά να πας παράγεις. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει περπατήσει πάρα πολύ. Ήταν καλή δουλειά του. Πάρα πολύ καλή. Το βάψιμο είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ βελτιωμένο και νομίζω ότι θα γίνει πολύ καλύτερο. Ναι, αλλά είναι και ένα πρόβλημα που λύνεται και πολύ εύκολα. Και μετά έχει, δηλαδή, λεπτομέρειες θέλει. Δηλαδή, σε κάθε, ας πούμε, προ-qualifier έχει και ένα μπουφέ για τους αθλητές. Με τίποτα, λίγο ψωμάκι, τυράκι ή κανένα νερό, τζαμπέ ή... Έτσι, λίγο για αθλητές να νιώθουν καλά και άνετα, ώστε να μπορούν να φέρουν και ένα ωραίο look on stage, ώστε όλος ο αγώνας να μεγαλώνει, να βλέπουν κάτι εντυπωσιακό. Δηλαδή, τώρα, πέρσι, άντε ήμουν εγώ και άλλοι 2-3 εντυπωσιακοί. Φέτος ο Τέλης με έκανε τον μπαμ και ο Λεντάξη τι είναι ρε φίλε, πολύ ψηλό επίπεδο. Και γενικά πάλι το 90% ήταν stage decoration. Και δεν λέω ότι φταίνει η συνθήκη στο αγώνα γι' αυτό, προφανώς δεν κάνουν δίαιτα όσο πρέπει. Αλλά όσο μπορείς να βοηθήσεις και εσύ τους αθλητές σαν διοργάνωση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ κόσμο που δεν έκανε δίαιτα και έβγαινε. Ναι ρε Σου μπρο, λέω, έχουν. κάνει κανένα δίαιτα στην Ελλάδα ρε μπρο. Γιατί να μην κάνει σε φίλε δίαιτα στην Ελλάδα. Γιατί δεν υπάρχουν προπονητές, δεν... και προφανώς και πολλά από τα παιδιά αυτά κάνουν και self-coaching. Μου στείλανε μερικοί φωτογραφίες από τον αγώνα και μου λένε α, self-coaching τόσες εβδομάδες και τι πιστεύεις και μπλα μπλα μπλα. Και σε όλα αυτά τα παιδιά θα πω λίγο κάτι. Αν βγήκατε στον αγώνα, κάνατε μόνοι σας ό,τι κάνατε, μπράβο σας. Πρώτο αγώνα, μαζέψτε εμπειρίες, εύχομαι να τα σημειώνετε, να τα κρατάτε. Και μου λέτε μετά, ωραία, κάνω off-season και θα ξανακατεβώ τον επόμενο αγώνα. Όχι, θα βρει αν θε να ξανακατεβεί αγώνα και να μην χάνει τον χρόνο σου και να φτάσει πολύ πιο γρήγορα στο στόχο που θε. Πάρε προπονητή από τώρα. Τώρα Εγώ ξεκινάει για τον χρόνο. ακούγομαι. Δεν θα κάνει ό,τι θε τώρα μέχρι τον Μάρτιο και μετά θα κάνει ένα μήνυμα κάτι τυπάχινε και μετά θα κάνει off-season ό,τι να είναι και θα βγει κατά. Θα χάσει απλά πολλά χρόνια πρόοδο. Και εγώ μόνο με 1,5 χρόνο έκανα 2 χρόνια μέχρι να γνωρίσω τώρα, ναι. Θα ήμουν 5 κιλά παραπάνω, ξέρω εγώ. Έτσι ισχύει. Ακούγομαι.
Φούγε. απλά γύρνα. Σε Το δεν άλλο, ανέσυλε. Σε την πέσα να παίξει ο κόσμο. όχι, μου κλείσε το κινητό μου μπαταρία και μπήκα από το iPad. Γι' όπου αυτό. Arsenal καβλώνω. Έτσι. Λοιπόν, τίποτα, εγώ ήθελα να πω ότι ένα αθλητή σαν εμένα, και δεν λέω ότι είμαι κάτι wow ή κάτι τέτοιο, αλλά Όχι. ένα αθλητή σαν εμένα, σαν εσένα ή οτιδήποτε, πρέπει να του δώσει ένα λόγο για να έρθει στο Οδύσσια. Δηλαδή, εγώ να πάω, να ξέρω ότι θα ταλαιπωρηθώ γάματα, να βγω πρώτη φορά στι 4 και μετά ξανά στι 12, θα μου λένε θα δούμε, θα δούμε. Δεν σε βάφουμε. Δεν μπορεί να βαφτεί μόνο σου, αλλά δεν σε βάφουμε ούτε εμεί. Η σκηνή θα είναι ένα καυτό προβολέα που θα στάζει πάνω σου. Θα ταλαιπωρηθεί όσο δεν πάει. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα πω, οκ, ευχαριστώ ρε παιδιά, δεν θέλω να έρθω. Εντάξει, κουμπλέ. Δηλαδή, Okay. άμα θέλουμε το Οδύσσια, και εγώ πήγα έπαιξα, οπότε δικαιούμαι να μιλάω τώρα. Δεν μιλάω εκτός ασφαλούς, εκεί ήμουνα. Αλλά άμα θέλουμε το Οδύσσια να γίνει κάτι παραπάνω από ένα entry level show και να είναι άτομα όπως εγώ και εσύ και ο Στέφανος και ο Ρενέ και ο Πέπε και τα λοιπά και τα λοιπά, πρέπει να το κάνεις να είναι γιορτή για μας. Εντάξει, Αλλιώς θα τώρα είναι για πάει πάντα και ένα πέρα. entry... Αλλιώς θα είναι για πάντα ένα entry level show που θα ξεκινάς να κάνεις τους πρώτους αγώνες εκεί και όταν είσαι για παραπάνω θα φεύγεις. Ναι, σε ακούω, αλλά μετά, ας πούμε, τώρα για μένα, ας πούμε, παίζει και ρόλο η Ομοσπονδία. Δηλαδή, εντάξει, εγώ τώρα ακολουθώ την NPC Ομοσπονδία. Αν κάποια μέρα γίνω πρόσωπο, δεν θα μπορέσω να παίξω άλλο. Αλλά γενικά, όπως λες, αυτό το σημαντικό είναι όσο ανεβαίνει ο αγώνας και έχεις θεατές και έχεις αθλητές που πληρώνουν συμμετοχή και εισιτήρια και βγάζεις λεφτά. Βγάλε τα λεφτά σου, κάνεις δουλειά, προσφέρεις ένα πολύ ωραίο αγώνα, αλλά πρέπει και λίγο να δίνεις πίσω. Και κάθε χρόνο να υπάρχει μια βελτίωση. Ας πούμε, δεν γίνεται να υπάρχει ένας αερογράφος στον χρόνο. Δηλαδή, δεν γίνεται. Όχι. Αυτό είναι Και αν βασικό. εσύ βγεις και πεις, σαν διοργανωτής, έτσι είναι και αν σ' αρέσει, ωραία, τότε καταλαβαίνουμε ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από τους αγώνες. Αλλά μακροπρόθεσμα, όλοι θα βγουν κερδισμένοι αν, ξέρω εγώ, υπάρχει effort προς όλες τις πλευρές. Και προς Ναι. τους πατές να έχουν μια ωραία εμπειρία και προς τους αθλητές να έχουν μια εμπειρία και εσείς. Μα έχετε το κέρδος σας προφανώς, γιατί κανένας δεν θέλει να μείνει. Γιώργο. Δώσανε καμιά πρόκληση φέτος κάπου να μας στείλουν κάποιον κάπου. Η Γουάμπα το κάνει αυτό, στον αγώνα της Κύπρου. Εδώ δεν το κάνουμε αυτό, όχι. Στην Κύπρο για NPC, στη Ρουμανία. Για NPC στη Ρουμανία, μάλιστα. Ναι, έχει έναν αγώνα. Το είδα. Πληρώνουν εισιτήρια και διαμονή και όλα. Τι. Ξέρετε κανέναν που θα πάει. Πότε είναι, βασικά τώρα που δεν πρέπει να είναι αυτός. Κάτσε να σε Το πω, περίμενε. σκεφτόμουν, Πέπε. Το Τι να πας. σκέφτομαι. 28 είναι Δευτέρα. Ντένις Τζέιμς είναι 26. Και νομίζω είναι Σάββατο. Ή Κυριακή, δεν έχω ιδέα. Εσύ, Κύπρο έχω σπίτι, οπότε δεν είναι κακή ιδέα για μένα. Μόνο έχω Βάρε εκτός Κύπρου. λεπτάκι, δεν μας έχεις καλέσει στο σπίτι σου. Είναι Γιατί το έχω πάει. Cyprus Grand Classic και γίνεται στις 2 Νοεμβρίου. 2 Νοεμβρίου. Α, αργά. Η Ρουμανία πότε είναι, 9, μία εβδομάδα μετά. 9. Ναι. Δε, άμα παίξω θα πάω χωρίς Πάμε. πικ, γιατί δεν κάνω, από ό,τι είδα το διπλό πικ για μένα δεν βγαίνει. Κοίτα, μπορείς να κάνεις διπλοπή, απλά πρέπει να το πας χαλαρά το πρώτο σίγουρα. Ναι, εγώ δεν κάνω, δεν είναι χαλαρό το πικ μου. Είναι, Εντάξει, μ' είναι αρέσουν οι μαλακίες. διπλοπή. Πόσα Μ' τύπου. αρέσει... Αμφιδατώνεις βασικά extreme, δηλαδή ζαλίζεσαι και έχεις ξερά χείλη και τέτοια. Ναι. Okay, εγώ δεν, φέτος δεν έφτασα. Θέλω, θα ήθελα να φτάσω. 18 μέρες Έτσι, έχει εκτός. έτσι φαίνεσαι καλύτερος και αυτό θέλω να κάνω τώρα στην Βουδαπέστη. Αλλά δεν έφτασα. Ναι. Καλά, τώρα έγινε κατά λάθος, γιατί έκοψα το νερό το πρωί για να παίξω το απόγευμα. Οκ, okay, νορμάλα πράγματα. Και έπαιξα 12 το βράδυ. Εντάξει, Οπότε εκεί αυτό... ναι, έπρεπε να πιεις λίγο νερό να ζωντανέψεις το σώμα πάλι, το ξέρω. Ναι, ήμουνα flat, έκανα pump backstage και δεν ένιωθα τίποτα. Αντιοστρογόνα βαράς. Oh. Αστείευεσαι. Έπαιρνα. Όταν το παρακάνω Έπαιρνα. δεν μπορώ να γεμίσω. Να Όχι, εγώ το παρακάνω, ρε. Εγώ έπαιρνα ένα λετροζόλ τη μέρα. Μου τελείωσε το λετροζόλ, έλειψε και το έκανα δύο αρμιντέξ τη μέρα. Μαλάκα, εγώ παίρνω κατά ρομπασίτ παραπάνω το peak week και μισό λέτρο το βράδυ πριν, ξέρω εγώ, και με κρασάρι. Όχι, η λίμπιντό μου είναι στα πατώματα. Δεν είναι, Φίλε, εντάξει, είναι κι εμένα ας είναι. η λίμπιντο
Δεν ψάχνω να γαμίσω τώρα, αλλά αν πρέπει μπορώ. Δεν το έχω δοκιμάσει. Δεν το έχω δοκιμάσει καν. Σκυλί ο Κώστας. Όχι, δηλαδή εντάξει, σηκώνεται και τελειώνω, ας πούμε. Ενώ σε άλλες αλλά πρέπει, όταν είναι φέτες δεν γίνεται. Εμένα σηκώνεται σε άτυχες φάσεις. Μπορεί να πάω, να σηκωθώ να πάω τουαλέτα για να με μυστήσει. Καλά, Αλλά δεν έχω καμία. εσύ παίρνεις τόσα περίεργα πεπτήδια που κάτι μπορεί να σου σηκώνει την μπούτσα. Αλλά δεν έχω καμία επιθυμία. Καμία. Εντάξει, ναι, αυτό μήπως είναι όμως από το focus, λες, που έχουμε για τους αγώνες. Ρε φίλε, το έχω σκεφτεί. Γιατί και τεστ το παίρνω και τεν παίρνω και είμαστε ήρων. Και εγώ, Ό,τι της πρέπει να σε καβλώσει. πουτάνας, πολύ είμαι. Ναι. Δεν γίνεται τίποτα. Ό,τι μπορεί να σε καβλώσει το παίρνω, αλλά δεν έχω επιθυμία. Καμία επιθυμία. Μηδενική επιθυμία. Εγώ το χρησιμοποιώ και σαν όπλο, φίλε. Fasted, καλά, τα έχω ξαναπεί. Fasted, ένα 20 λεπτό έξτρα. Κες. Αλλά σηκώνουμε και βάζω την αυξητική πριν όμως, 15 λεπτά πριν. Λίγο foreplay, ξέρεις, αλλά εγώ με το ρολόι είμαι. Τώρα πρέπει να μπω. Αλλά όχι, φίλε, ξεκίνησα να κάνω 2 φορές τη μέρα κάρντιο τώρα, οπότε ξέρεις τι θα γίνει. Τώρα θα έρθω φέτος. Ωραία, ναι, σε θέλει πιο λίμε. Όχι, εντάξει, εγώ είπα να πιέσω. Αφού δεν πιέσα τίποτα, ούτε fat burns ούτε τίποτα και νιώθω καλά, τρώω αρκετά. Οπότε Μια είπαμε. χαρά, ρε. Εντάξει, Ντένις είναι και το Redemption Show για σένα, ε. Πρέπει. Πρέπει και θα έχει και προαγώνα εκεί. Έχει προαγώνα που θέλω να τον δω σίγουρα. Θα έρθει ο Σάμερφελ που βγήκε δεύτερος τώρα στο Ολυμπία. Μαλάκα, Πολύ τι ωραία. απίστευτος ήτανε. Θέλω να το Τι... δω από κοντά σε 2 εβδομάδες. Θέλω να δω από κοντά τι βγαίνει δεύτερο στο Μίστερ Ολυμπία. Τον έχω δει 1000 φορές από κοντά έτσι, αλλά τώρα έχει πάει αλλού. Τι λες να έκανε και να πήγε τόσο αλλού. Ό,τι έκανε ο Samsung, bro. Απλά επιτέλους βγάλαν αρχίδια και πήραν διουρητικά, ρε φίλε. Και ο Σάμερφελ, φίλε, έχει πάρα πολύ ωραίο shape. Το καλύτερο shape είχε πάντα. Απλά πάντα ήταν Ε, σούπερ. πόσο μήνα πήραν για να βελτιώσει τώρα. Μπρο, το Jay Cutler του 2001, που είναι το καλύτερο του look ever, που ήταν να κερδίσει το Ρόνι, κέρδισε Λέει με ότι βρήκαν 6 διαφορετικά διοικητικά μέσα. 6 πόντους, φίλε, κέρδισε ο Πριτζάτζη και κάπως έχασε τη ρουτίνα. Επειδή βγήκε ο ρόλο με τη σημαία, μαλάκα, έχασε. Επειδή ήρθε, πήγε ο Wayne D'Amelio και λέει, μαλάκες, αυτό. Δεν ήπιε 3 μέρες νερό και του πιάσανε με 5 ή 6 διουρητικά, διαφορετικά. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, φίλε. Όσο πιο στεγνός βγαίνεις, τόσο καλύτερα. Ρε μπρο, άμα πάρει τόσο διουρητικό, τι γέμισμα μπορεί να κάνει, τίποτα. Μπρο, κάτι κάνεις. Καλύτερο. Κάνεις. Καλύτερο γέμισμα κάνει. Δεν κρατά νερό με τίποτα, κάνει τίποτα. Ναι, δεν μπορείς να γεμίσεις. Κοίτα ο Τζέι. Πρώτα γέμιζε και Ναι. παράλληλα στέγνωνε. Μπράβο. Δηλαδή, κάνεις front load, είσαι Ναι. 120% full και σπηλαρισμένος, γιατί έχεις κάνει και load days. Στεγνώνεις, στεγνώνεις, παράλληλα φλατάρεις και λίγο, αλλά έχεις 50%. Μετά, ρε φίλε, τρως και λίγο ζάχαρη, βάζεις ιτσουλίνη σαν Jay Cutler pre-stage. Και δεν χρειάζεται. Είναι και το σκάρι του, δηλαδή λίγο pump να έχει. Πα! Αν είσαι πολύ στεγνός, φαίνεσαι πολύ εντυπωσιακό. Ναι, ρε. Τώρα σκέψου λίγο Σωστό. έναν Jay Cutler έτσι, με το condition του τέλει και καλύτερο. Πες να είναι. Άρρωστο. Κατάλαβες. Αλλά παίζει με τη φωτιά. Και δεν λέω σε κανένα να μην πιει 3 μέρες νερό και να πάρει τόσο ιδρυτικά, αλλά το έχω κάνει και σε post σε μένα ότι στα όλα όσα τα shows έκανα, τα καλύτερα μου looks ήταν που είμαι λίγο flat και. Έχω 40 χάπια τιαντέμ. Ωραία. Κάνε να τα πάρει όλα μαζί, bro. Και κάτι Άρα. σημαντικό. Προφανώς μην κάνετε τίποτα από αυτά που λέμε. Δεν είμαστε ειδικοί. Χιούμορ, εννοείται. Δεν Χιούμορ. κάνουμε τίποτα. Εννοείται. Εννοείται. Αν θεωρητικά όμως παίζετε με αμφιδάτωση πριν το αγώνα γενικά, τουλάχιστον μην παίξετε με το κάλιο. Παίξτε μόνο με το αλάτι. Μην κάνετε calcium load και παίζετε με Aldactone και Lasix και. Γιατί μπορεί η καρδιά σας σταματήσει να χτυπάει αν το Όχι, όχι, όχι. ratio με μαγνήσια Α, κάλια. και πολύ σημαντικό όμως, και αν παίρνει κάτι τύπου Tiaden, που είναι potassium sparing, πρέπει να προσέχει το κάλιο. Γιατί αν αλλάξει πολύ η ισορροπία, έχει 1 κιλό κάλιο μέσα σε καθόλου νάτριο, και αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, αν δεν έχετε αλάτι, παίρνετε το Diazet του 3 Αντεμπρέα, ξέρετε τι παίρνετε και τι κάνει. Αν παίρνει αλάτι και κάλιο ή παίρνει μόνο κάλιο, μόνο αλάτι. Και μην παίρνετε με τα Καλινόρ, επειδή νομίζετε ότι θα είστε πιο στεγνοί. Θα είστε πιο στεγνοί, αλλά σταματήσει η καρδιά σας.
Και καλό παράδειγμα είναι ο Paul Dillette στο Arnold Classics, πότε ήταν 94, Και ο Μόμο που ήταν Μπελατζίδη. στεγνός, αλλά δεν μπορούσε να κουνηθεί, κράμπαρε και τον βγάλανε. Και πέθανε για ένα λεπτό, ήταν νεκρός. Δεν το άκουγα κιόλα στο podcast του Ολύμπια. Ήταν για ένα λεπτό νεκρός. Γιατί έκανε Και μαλακίες. ο Μόμο Μπελατζίδη ήταν για πολλά λεπτά νεκρός και έμεινε νεκρός. Και πέθανε εν τέλει, ναι. Πέθανε, πέθανε. Αυτόν τον είχε, πήρε πολύ κάλιο. Και Οι γιατροί φταίνε. ναι, και του δώσαν πιο πολύ κάλιο οι Του γιατροί. δώσανε κάλιο οι γιατροί, μα αγαπήστε αυτό. Ναι, άμεσα ο Μήλος τα Ε, έλεγε. πού να ξέρουν οι γιατροί όμως τι έχει πάει πριν, φίλε. Τους έλεγε ο Μήλος. Ο Μήλος Του τους το έλεγε έλεγε τις ο Μήλος. Του το μαλακίες έλεγε ο αυτό, Μήλος. αλλά αυτοί ξέρουν καλύτερα. Ε, Κανείς δεν ξέρει καλύτερα από τον δεν Μήλος. Ο μπορεί να... Μήλος τα ξέρει όλα. Μήλος, φίλε, ο Σάμψον κέρδισε και ο Μήλος είναι μεγάλο part από το success. Ελπίζω να το αναγνωρίσουν. Τώρα παίζουν πόσα λεφτά θα παίρνει η γυναίκα του Μήλου για να σε κάνει coaching που τον έβγαλε πρώτο. Σάμψον. Όχι του Πόσα Μήλου, του Σάμψον. εντάξει, αν θέλει μπορεί. Έπεσε το Ιντερνετ πάλι. Όχι, όσο ακούω. Σε Γαμώ το βλέπουμε στο Ιντερνετ. YouTube. Σα βρίζει. Κοίτα, βούλωσε στόματα, φίλε, και ο Σάμψον και η γυναίκα του. Ναι. Όλοι λέγανε, πήραν, το πήραν. Κι εγώ έλεγα. Και εγώ δεν πίστευα θα κερδίσει. Αλλά απ' την άλλη ήξερε ότι είναι, ας πούμε, μόνο θέμα να έρθει στεγνός μία φορά επιτέλους, να πάρει δύο χάπια παραπάνω. Ναι. Αυτό, αλλά δεν μου αρέσει που γενικά είναι τόσο αργά το Mr. Olympia. Δηλαδή αυτοί ανέβηκαν Las Vegas time 9-10 η ώρα. Βάζουν σε Δεν φούντα είσαι σόλο. τόσο δεν είσαι τόσο καλός στα σοβαρά τη νύχτα. Σίγουρα κρατάς λίγο νερό και είσαι λίγο πιο bloated. Δηλαδή κάτω 10 η ώρα, 12 η ώρα το μεσημέρι. Ήταν τούμπανο. Ναι. Ήταν τούμπανα. Τα βλέπαμε και έτσι στο μαχάτια. Και πάλι, Τάντι ήταν το vacuum τρελό. Ναι. Classic physique, Bumstead, ωραίος, εντάξει, Να σου κέρδισε. πω, άμα δεν το λέγανε Μπάμστετ, το λέγανε δεν ξέρω εγώ πώς, δεν θα κέρδισε ο Σόμερφιλντ. Δεν ξέρω, μπρο. Σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο, ναι. Αλλά είναι... Αυτός μαλάκα αυτό τον γράφει. Εντάξει, είναι Bumstead. Παρ' όλα αυτά είναι Bumstead. Αλλά τον πήρε σε κάποιες πόζες και ένας judge ή δύο judges τον είχαν και τον Σάμερφελντ να κερδίζει. Που αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ναι. Παίζει να παίξει τη ρόλο στην απόσυρσή του αυτό. Έχει κανένα ακόμη Πέρσον. Ο Wesley, όλοι λέγανε, εγώ σας έλεγα, δεν... Ναι, συμφωνώ νομίζω ότι Είναι είχε. levels, φίλε. Είναι levels του it. Και οι άλλοι ήρθαν off όλοι. Δεν βρίσκω comparison τώρα εδώ τον Bumstead. Αυτό είναι με τον Χωσέμα. Και μπορεί Ωραίος. τους να γίνει. Αυτός λίγο πιο πολύ quad sweep. Και τελείωσε. Εντάξει, μαλάκα είναι... Το καλύτερό του πιστεύω ήταν πρόπερση. Την πρώτη χρονιά Το με τον Πάρη. 22. Ναι. Με έκανε follow ο χρήστης Wamba Cyprus Bodybuilding and Fitness. Συγχαρητήρια, μπράβο. Αλλά Μήπως θέλουν να εντάξει. μου πούνε κάτι. Ακού μας και φακούνε. Είμαστε live. Δεν να μπερδεύτηκα. Α, Μαλάκα, να. δεν ξέρω τι έκανες. Και ο Ουρς ήρθε πάρα πολύ βελτιωμένος. Φοβερός. Επιτέλους έχει μια πλάτη που μπορείς να πεις ωραία στέκεται και τα χέρια είναι λίγο βελτιωμένα, θέλει κι άλλο όμως. Αλλά δες εδώ, Σάμερφιλτ, μαλάκα τα γκλούτς. Πω, 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 πω. Χάμστρινγκς θα ήθελα λίγο παραπάνω detail, όμως εκεί ας πούμε τον πηδάει ο Μπάμστερ. Αλλά εντάξει, είναι τρομερός, μπράβο. Θέλω να το δω από κοντά, όπως σου είπα, σε 2 εβδομάδες θα τον δω. Ραμόν κάτι πήγε στραβά με το τάντου. Μπορεί ρε φίλε να είναι τα νέρ. Πάλι. Σε αυτό το επίπεδο ρε φίλε είναι πολύ πίεση. Και στη Βραζιλία ειδικά, φίλε, το bodybuilding είναι όπως είναι το ποδόσφαιρο, ξέρω. Ναι, είναι παθιασμένοι. Το pressure που έχει ο Ραμόν δεν συγκρίνεται με το pressure που έχει ο Σάμερφιλ, που το ξέρουν 5.000 άτομα. Το ξέρουν. Εσύ το πήρες στη Γερμανία. Ναι, Ο Σάμερφιλντ. ο Ραμόν κυριολεκτικά παίζει να έχει, φίλε, 5 εκατομμύρια followers. 6,3 εκατομμύρια followers έχει. Δεν τον έχω follow, πλάκα κάνεις. Λάθος είναι αυτό. Πώς έγινε αυτό. Επειδή ήταν βάσει ισπανικά μπορεί να μην τον έχει, γιατί και εγώ δεν τον είχα. Εντάξει, δεν είναι αυτό, είναι τρομερός, απλά το πικ του δεν ήταν.
είναι το καλύτερο του. Εντάξει, θα επιστρέψει. I hope, γιατί είναι ο αγαπημένος μου classic φιδίκα. Εμένα ξέρεις και ο αγαπημένος μου. Ποιος? Μπριόν. Είναι πολύ καλός. Ρε, πούστε λίγο πόδι να έχει παραπάνω, θα μπορεί να το έπαιρνε. Ναι. Αλλά μπορεί να πει ότι το πήρε δύο φορές, φίλε. Δεν μπορεί να το πούνε πολύ. Όχι. Η ποιότητά του να είναι τόσο out of this world. Ναι. Είναι ωραίος, αλλά είναι άτυχος. Είναι άτυχος σε πολλές περιπτώσεις. Το Wade Cup, ας πούμε, το ανέβασαν. Αν το ανέβαζαν πιο νωρίς, μπορεί να έπαιρνε ένα πούμε. Ωραία, τώρα δεν έχει κανένα ίντερνετ, θα μην αμπονούν. Παιδιά! Κανείς εδώ. Όποιος από εσάς κοιτάει μέχρι το τέλος, comment από κάτω, μαστουρόβλακες. Μείναμε μόνοι μας. Εμείς και τα τσιγάρα μας. Έλα, έλα. Λέω, πάμε να την πέσουμε. Πάμε να την πέσουμε αφού τα ίντερνετ πέφτουν δεξιά και αριστερά. Μα να δεν ξέρω τι γίνεται. Ε. Λοιπόν, χάρηκα. Να σου πω, στο επόμενο πείτε μου, έστειλα ήδη στον Τέλη να κανονίσουμε. Να μπει κι αυτός. Ναι, να μιλήσουμε, να κανονίσουμε. Πες μου μία μέρα πριν για να τον φτιάξω. Θέλω και λαθιωτάκι, εδώ να δώσει εξηγήσεις. Okay. Εξηγήσεις και ο Λόρντ πρέπει να μάθει ελληνικά. Καλησπέρα. Θα σπάσει το ίντερνετ να μάθει ο Λόρντ ελληνικά και εδώ μέσα στο podcast. Μαλάκα, εντάξει. Πες να γράφει τόσο ωραία. Εμισέτε. Παιδιά, ευχαριστώ όσοι είδατε μέχρι το τέλος. Είστε ήρωες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε. Στα πέντε άτομα. Και we will be back. Θα σκεστεί το πουκάμισο, μπρο, πρόσφυγε. Λοιπόν, αυτό είναι το κακό. Λάτος, εδώ είσαι. Βλέπεις, είναι λίγο κόκκινο, ρε φίλε. Τι βάρεσες. Το μισό ML τεστ. Πάω να κάνω GH και καλή νύχτα. Πάω για ύπνο. Καλή νύχτα. Εγώ καλά που μου το θύμισες. Λοιπόν, πού είναι το stop. Με κοινού μπάς.